Καλησπέρα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Όπως κάθε μέρα, εδώ πιστεί στο ραντεβού μας, στο Star, 5 παρατέταρτο, στον Μπορώ. Να σας πω το θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα. Και είναι ένα θέμα το οποίο κατά καιρούς μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για την ομοφιλοφιλία. Ένα θέμα ταμπού για πολλούς ανθρώπους. Μόνο και μόνο στο άκουσμα αυτής της λέξης, σε άλλους προκαλεί περιέργεια, σε άλλους ανησυχία, σε άλλους φόβους. Συζητιέται πάντως στις παρέες, στο σπίτι. Οι γονείς ανησυχούν για τα παιδιά τους και την σεξουαλική τους ταυτότητα, προβληματίζονται. Γεννιέται κανείς ή γίνεται ομοφιλόφιλος? Πώς μια κοινωνία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που επιλέγουν αυτή την ερωτική συμπεριφορά? Ποια είναι τα προβλήματα που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν? Γίνονται αποδεκτοί? Χρειάζεται ανοχή ή αποδοχή σε αυτούς τους ανθρώπους? Σε λίγο θα ακούσουμε μία γυναίκα 46χρονη να μας λέει πως η ίδια ανακοίνωσε στη μητέρα της ότι είναι ομοφιλόφιλη, ενώ αντίθετα το έκρυψε, το κράτησε μυστικό από τον πατέρα της. Ακόμη σήμερα θα δούμε μία μητέρα και μία κόρη που μιλούν για την κοινή του σεξουαλική ταυτότητα. Είναι και οι δύο ομοφιλόφιλες. Ακόμη θα έχουμε δύο γυναίκες που μετά τον αποτυχημένο γάμο τους ένωσαν τις ζωές τους και έγιναν ζευγάρι. Η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή είναι το ετήσιο φεστιβάλ που γίνεται ομοφιλόφιλων γυναικών, πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Ερεσό, στη Μυτιλίνη. Εκεί γνωρίσαμε γυναίκες που θέλησαν να μοιραστούν τη δική τους αλήθεια και δηλώνουν ότι έλκονται από άτομα του ίδιου φύλου. Τώρα, βλέπουμε και πλάνα βεβαίως, ναι, από το φεστιβάλ αυτό. Πρώτη μας καλεσμένη είναι η Τερέζα. Θα την ακούσετε σε λίγο να μας λέει πώς συνειδητοποίησε από νεαρή ηλικία αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει. Ο φόβος για την αντίδραση του πατέρα της την οδήγησε στην απόφαση να κρύψει τη σεξουαλική της ταυτότητα για πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο είναι κοντά μας. Εγώ έτσι είμαι. Όποιος θέλει, όποιος με εκτιμάει και με αγαπάει, να του ανοίξω την καρδιά μου και το σπίτι μου. Περπατούσα στον δρόμο, βρε παιδί μου, και δεν κοίταγα άνδρες, κοίταγα γυναίκες πιο πολύ. Όποιος έχει πρόβλημα με το ότι εγώ δεν προτιμώ τις γυναίκες από τους άνδρες, πρόβλημά του. Η δημόσια εξομολόγηση μιας ομοφιλόφιλης γυναίκας. Ένα ταξίδι ζωής με φόντο μία απόφαση που άλλαξε τη ζωή της από νεαρή ακόμη ηλικία. Η 46χρονη επιχειρηματίας Τερέζα Μαραγκού μιλά για την ερωτική της προτίμηση σε άτομα του ίδιου φύλου με εκείνη. Στην αρχή είχα σχέσεις με διάφορα αγόρια, γιατί οι συμμαθήτριες είχαν σχέσεις, οπότε εντάξει. Αλλά ποτέ δεν είχα ερωτευτεί κανέναν από τους φίλους μου. Κανένα σχέση, πέρα από μια-δυο εβδομάδες, μετά τους ήθελα μόνο για φίλους. Έκανα μια σχέση στο πανεπιστήμιο με μια συμπιτητριά μου, αλλά πάλι δεν την είχα ερωτευτεί. Οπότε λέω, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει η σεξουαλικότητα, μέχρι που ερωτεύτηκα. Και μετά άρχισα να συνειδητοποιώ, γυρίζεις πίσω στο παρελθόν και βλέπεις ότι περπατούσα στον δρόμο, βρε παιδί μου, και δεν κοίταγα άνδρες, κοίταγα γυναίκες πιο πολύ. Από τη στιγμή που ερωτεύτηκα πρώτη φορά στη ζωή μου και ήταν με γυναίκα, τότε είπα στον εαυτό μου, βρε παιδάκι μου, δεν είναι ότι είσαι κρύα ή ότι δεν σε ενδιαφέρει η σεξουαλικότητα, απλώς η σεξουαλικότητα σε ενδιαφέρει μόνο με γυναίκες. Η μαμά μου λίγο πίστευε ότι θα, και ακόμα που και που ελπίζει, νομίζω, ότι θα γνωρίσω τον πρίγκιπα με το άσπρο άλογο, πριγκίπισσα μας βγει και τι να κάνουμε. Η στιγμή που το ανακοινώνει στη μητέρα της έρχεται λίγο αργότερα, όπως η ίδια θυμάται. Καθόμαστε και τρώγαμε με τις γονείς μου καλοκαίρι. Ξέρανε ότι έχω φίλο Ολλανδό, γιατί πήγαινε ορχόμουν Ολλανδία. Δεν τους είχες πει ότι ήταν φίλοι. Ναι. Και με παίρνει τηλέφωνο η φίλη μου τότε και μου είπε ότι το είπε σε όλους τους συναδέλφους τους, στις συναδέλφους της, στους γονείς της, ότι είναι γκέι και ότι έχουμε σχέση, ότι έχει σχέση με μια γυναίκα. Και κλείνω το τηλέφωνο και τσαντίστηκα εκείνη τη στιγμή, γιατί λέω, γιατί δεν μπορώ να το πω κι εγώ, βρε παιδί μου, και να είμαστε μέσα στις καταπιέσεις και στους φόβους. Για
γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω φίλη και δεν έχω φίλο. Και έφυγα από το τραπέζι, μου λένε, πού πας παιδάκι μου. Λέω, πάω να διαβάσω, δεν έχω όρεξη. Πάω στο γραφείο, έρχεται η μάνα. Τι έχεις παιδάκι? Ρε, τίποτα δεν έχω. Όχι, όχι, κάτι έχεις. Μήπως δεν σ' αγαπάει? Ρε, μ' αγαπάει. Μήπως παίζει ναρκωτικά? Βρε, άσε μας, βρε, παιδάκι. Μήπως είσαι έγκυο? Όχι. Μήπως, τη λέω, κάτσε κάτω. Μου λέει, γιατί? Βρε, κάτσε κάτω. Της λέω, θα σου πω κάτι. Κάτσε, λέω, κοίταξε να δεις. Δεν είμαι ερωτευμένη με Ολλανδό. Με Ολλανδέζα είμαι ερωτευμένη. Με γυναίκα είμαι ερωτευμένη. Και έριξε ένα δάκρυ εκεί πέρα, λέει, κοίταξε να δεις. Δεν είναι αυτό που ονειρευόμουν για σένα, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, παιδάκια και αυτά. Αλλά άμα είσαι εσύ ευτυχισμένη. Μπράβο, μαμά. Αλλά μετά άρχισε ψυχολογικός εκβιασμός. Δηλαδή πήγαινα στην κουζίνα που μαγείρευε, έκλαιγε. Τι κλαις, παιδάκι? Τίποτα, τίποτα. Βρέτε, κάτι πρέπει να έχεις για να κλαις? Τίποτα, τίποτα, μια χαρά είναι. Αλλά άμα πεθάνω, ξέρεις από τι θα πεθάνω. Ο φόβος της για την αντίδραση του πατέρα της την αναγκάζει να κρατήσει βαθιά μέσα της το μυστικό. Θα περνούσαν αρκετά χρόνια, ώσπου να μιλήσει ανοιχτά για την επιλογή ζωής που είχε κάνει. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Γιατί δεν ήθελα να το πω? Γιατί έλεγα, στο εξωτερικό μένω, έρχομαι 2 εβδομάδες. Δηλαδή, ο πατέρας με έχει πάρα πολύ ψηλά. Και μάλλον εγώ φοβόμουν να μήπως του το πω και πέσω χαμηλά. Ο άνθρωπος, έξυπνος άνθρωπος, έτσι είναι. Είχε καταλάβει, δεν θα είχε καταλάβει. Αλλά κάθε φορά με έπαιρνε τηλέφωνο τα πρώτα 4 χρόνια ήμουν Ολλανδία και με έπαιρνε. Κάνα φίλο, κάνα αγοράκι? Όχι, του λέω εγώ. Γιατί? Πολύ δουλειά, μωρέ, πού τώρα έχω εγώ χωρίς για τέτοια. Και μετά σταμάτησε να με ρωτάει, γιατί κάθε φορά την ίδια απάντηση έπαιρνε. Κοίταξε, αν μου λέει, παιδί μου, εμένα με ενδιαφέρει να είσαι ευτυχισμένη. Αν εσύ είσαι ευτυχισμένη με Άγγλο, Γάλλο, Πορτογάλο, Αγγλίδα, Γαλλίδα, οτιδήποτε, είναι δικό σου θέμα. Και εγώ δεν έχω κανένα λόγο ούτε να σε κρίνω, ούτε να σε κατακρίνω. Maybe, just maybe. Η Τερέζα δεν αποκλείει πάντως την πιθανότητα να συνυπάρξει ερωτικά με άντρα. Ωστόσο, όπως εξηγεί, όλα αυτά τα χρόνια έλκεται μόνο από γυναίκες. Δεν αποκλείω τίποτα. Όλα είναι πιθανά. Τώρα δεν με φαντάζομαι. Γιατί τώρα ζω στην πραγματικότητα και ερωτεύομαι γυναίκες. Καλησπέρα, Τερέζα. Καλησπέρα, Άννα. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε όλα αυτά που είπες στο βίντεο. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα καλησπέρα στον πατέρα Μάξιμο. Ο ηγούμενος ιεράς Μονής Κοσμάτου Ετωλού. Και στην κυρία Λίζα Βάρβογλη επίσης, που είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την παρουσία σας, όπως όλους εδώ που είσαστε ζωντανά και μας βοηθάτε και μας στηρίζετε να φτιάχνουμε τις εκπομπές και να συζητάμε για θέματα, ακόμη και για αυτά που είναι ταμπού. Βεβαίως. Και φοβούνται οι περισσότεροι να μιλήσουν, με όλο το σεβασμό στους τηλεθεατές μας, στους εαυτούς μας και στις προτιμήσεις των ανθρώπων, στην ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Σε άκουσα να λες πολλά. Είστε ελεύθεροι να παρέμβετε ανά πάσα στιγμή, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα ξεκινήσω έτσι με κάποιες ερωτήσεις, ακούγοντάς και στο βίντεο. Λοιπόν, ήταν πολύ υπέροχο το πώς οι γονείς το αντιμετώπισαν. Αλλά να πάμε έτσι λίγο για να μπούμε στο θέμα. Γιατί έχεις αποκλείσει την ανδρική συντροφιά? Τότε ή τώρα? Τώρα, καταρχήν, διότι δηλώνεις ότι έχεις αυτή την ερωτική προτίμηση, μόνο γιατί γυναίκες. Δεν ελκύομαι από άνδρες. Mm. Γνωρίζω πολλούς άνδρες και στη δουλειά μου και στην Ερεσό που μένω. Αλλά τους έχεις μόνο φίλους. Ναι. Να. Και είναι πολύ καλή φίλη, καρδιακή, κάνουμε παρέα, τρώμε μαζί, αλλά σεξουαλικά δεν αισθάνομαι τη σεξουαλική έλξη. Δεν έχεις την έλξη από τον ανδρικό φίλο, δεν νιώθεις. Ναι. Και δεν την ένιωσες ποτέ? Όταν ήμουν φοιτήτρια,
Μάλλον όταν ήμουν στο σχολείο και με τα φοιτητρία που όλες οι συμμαθήτριες έχουν σχέσεις και έλεγα να κάνω κι εγώ μία για να είμαι στην ομάδα. Είχαμε στο σχολείο μία ομάδα Παρθένων, Αθηνών και Περιχώρων και είχα μείνει η μόνη πρόεδρος στο τέλος. Τέλος πάντων. Αλλά και πάλι το ίδιο, ερωτικά δεν μου έβγαινε. Έκανες όμως τη σχέση αυτή. Έκανα. Την ολοκλήρωσες δηλαδή. Ολοκληρωνόταν η σχέση, αλλά έπρεπε να έχω πιει αλκοόλ για να μπορέσω να αντιδράσω. Ναι. Για σένα τι είναι ο άντρας? Ο άντρας είναι ένα, είναι το μισό της ενέργειάς μας, γιατί υπάρχει το γιν και το γιάν. Και θεωρώ πολύ σημαντικό να έχω άντρες. Τι είναι το γιν και το γιάν? Η ενέργεια. Η θηλυκή και η ιατρική ενέργεια. Η θηλυκή και η αρσενική ενέργεια. Με ποια φιλοσοφία? Βουδιστική. Αφήστε την ολοκληρώσει λίγο, να δούμε έτσι όλο το ιστορικό. Ναι. Και θεωρώ την ενέργεια γύρω μου και σαν φίλους και συνεργάτες πολύ σημαντική να υπάρχει. Αλλά σεξουαλικά δεν με ελκύει. Ναι. Εκεί τώρα σε τρόμαξε αυτό, σε έκανε να νιώσει περίεργα για σένα, γιατί έβλεπες ποια είναι η συμπεριφορά των περισσότερων κοριτσιών. Υπήρχε μια κατά το φυσιολογικό. Καταρχήν, θεωρείς τον εαυτό σου φυσιολογικό ή θεωρείς ότι έχεις παρεκκλίνει από το φυσιολογικό? Όχι, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό τον εαυτό μου, γιατί ομοφιλοφιλία βρίσκεται και στη φύση. Ναι. Τώρα το αντιμετωπίζεις έτσι που είσαι πιο συνειδητοποιημένη, πιο όρημη, έτσι, με περισσότερη εμπειρία. Τότε που ήταν το ξεκίνημα, που κατάλαβες ότι κάτι με σένα ήταν πολύ διαφορετικό από την κοινή νόρμα, από το τι κάναν τα περισσότερα κορίτσια. Ναι. Μα από την πρώτη στιγμή αυτό ήταν το... δεν ένιωσα ποτέ άσχημα ή με προβληματισμούς, όπως μιλάω με διάφορες φίλες. Και περάσανε ένα μεταβατικό στάδιο πάντα για να φτάσουν στο σημείο να δεχτούν ότι ρε παιδί μου, εμένα, εγώ θέλω να πάω από αυτή την πλευρά και όχι από την άλλη που πηγαίνει όλος ο κόσμος. Ναι. Αλλά δεν με πείραξε ποτέ ούτε... Δεν σου έκανε, δεν ανησύχησες, δεν λες κάτι συμβαίνει με μένα, διότι εμένα δεν με ελκύει ερωτικά ο άνδρας, με ελκύει η γυναίκα. Όχι. Ή δεν είχες καταλάβει ούτε η γυναίκα, δεν είχες όχι. Απλά καμία έλξη, δεν είχα, είχα την πρώτη φορά που ερωτεύτηκα, τότε κατάλαβα ότι ελκύουμε από γυναίκες. Και η πρώτη φορά που ερωτεύτηκα ήταν με γυναίκα. Και πώς προέκυψε αυτό? Πώς την ερωτεύτηκα ή πώς τη γνώρισα? Πώς τη γνώρισες, πώς αναπτύχθηκε αυτό που ένιωσες στον έρωτα για αυτήν? Α, ήταν αυτό που λέω πάντα, είναι ότι όταν είχα σχέσεις με άνδρες, μιλάς με φίλες, συμφοιτήτριες, συμμαθήτριες και όλες λέγανε, μιλάγανε για αυτό το Big Bang όταν κάνεις έρωτα για πρώτη φορά. Ναι. Και εγώ Big Bang δεν είχα ακούσει. Ούτε δεν είχες πρώτη... νιώσει. Δεν είχα νιώσει ούτε με την πρώτη μου σχέση με γυναίκα. Mm-hmm. Και εκεί που, όπως είπα και στη συνέντευξη, ότι είπα εντάξει μωρέ, δεν είναι και τόσο σοβαρό, ναι. Δεν με ενδιαφέρει η σεξουαλικότητα. Ναι. Και μετά γνώρισα, είχα πάει, ήμουν Ολλανδία, καλεσμένη από φίλους και γνώρισα μία κοπέλα, μεγαλύτερη από μένα και ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα αυτό που λέει με τις πεταλούδες. Ναι. Νιώθεις και άρχισα να νιώθω ερωτευμένη. Και περίεργο, ναι, να δω πώς... Εγώ δεν μπορώ εύκολα να το καταλάβω, αλλά γιατί μπορεί να νιώθεις ερωτευμένη, ξέρω, με τη φύση, ερωτευμένη με το παιδί σου, ερωτευμένη με τη δουλειά σου, με αυτή την έννοια. Mm. Πώς είναι η άλλη έννοια που εσύ, δηλαδή, ξαφνικά βλέπεις μία γυναίκα και τι, αρχίζεις να θαυμάζεις την εμφάνισή της, τον τρόπο που σου φέρεται, πώς δηλαδή... Κοίτα, εγώ νομίζω ότι ο ερωτισμός ανάμεσα σε δύο άτομα, είτε είναι άνδρας-γυναίκα, άνδρας-άνδρας-άνδρα, γυναίκα-γυναίκα, είναι εντελώς προσωπικό το τι... τι σου προσφέρει. Τι ερεθίζει. Ποια triggers αισθάνεσαι. Τι ξυπνάει μέσα σου. Εμένα πάντα αυτό που με ελκύει σαν πρώτο είναι τα μάτια. Δηλαδή δεν κοιτάω το πώς είναι η άλλη, πώς περπατάει, πώς μιλάει. Είναι τα μάτια, το πρώτο trigger. Ναι. Αυτό το κορίτσι, το οποίο εσύ το ερωτεύεσαι για ποιο λόγο, τα μάτια της? Έτσι αρχίζει. Ναι.
Και μετά είναι βέβαια ο τρόπος που επικοινωνείς. Ναι, είχε και η ίδια την ίδια ερωτική προτίμηση με σένα, ήταν εκεί η ίδια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε δεν ήταν κάτι που την ευνηδίασε εκείνη. Όχι. Εκείνη... Και ίσως και γι' αυτό τόλμησες και εσύ να το εκδηλώσεις. Ή είχε προκύψει και στην Ελλάδα, προτού πας στην Ολλανδία. Στην Ελλάδα είχα μια πρώτη σχέση. Η πρώτη μου σχέση ήταν Ελληνίδα, μια συμφοιτήτριά μου. Α, μάλιστα. Που ήταν και για τις δυο σας η πρώτη φορά. Ναι. Που είχατε οδηγηθεί σε αυτή την... Και ήταν πιο πολύ σαν πειρασματισμός. Σαν πειραματισμός. Γιατί πάλι δεν υπήρχε, δεν είχα ερωτευτεί. Αλλά... Εκείνη. Ναι. Ναι. Τερέζα, αυτό που μας λες τόση ώρα, έτσι εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, είναι ότι λιγάκι έψαχνες τον εαυτό σου με την έννοια ότι δεν έχεις μια ξεκάθαρη σεξουαλική ταυτότητα. Δηλαδή, απ' τη μία έλεγες πρέπει να ταιριάξω με την ομάδα, με τις άλλες κοπέλες, αλλά δεν ταιριάζω. Κάνω μια φιλότιμη προσπάθεια, δεν μου πολύ βγαίνει. Πάω με άντρες, δεν το νιώθω. Οι γυναίκες μελικίουν και δεν μελικίουν σε αυτή τη φάση. Οπότε ακούω ένα μπέρδεμα. Εκείνη τη φάση. Στα 22 μου χρόνια ήταν μπέρδεμα, αλλά δεν ήταν και μπέρδεμα που με απασχόλησε πολύ. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι καθόμουν στο κρεβάτι μου και έχω ένα καθρέφτη. Είχα στο παιδικό μου το δωμάτιο. Και μίλαγα με τον εαυτό μου και λέω, βρε παιδί μου, οι άντρες δεν σε ελκύουν. Οι γυναίκες δεν σε ελκύουν, μετά την πρώτη μου εμπειρία. Τι θα κάνεις? Και λέω στον εαυτό μου, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω τόσα άλλα πράγματα να κάνω. Σπουδές, δουλειά. Σαν να πήγες να βάλεις ένα χ, δηλαδή, έτσι και να διαγράψεις αυτό το πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής. Περίοδο, ερωτική ζωή. Ναι, για εκείνη την περίοδο είχα πει, εντάξει, θα το βάλω και μαράζι. Ναι. Αλλά τελικά μπαίνει μαράζι, γιατί είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να έχει κανείς σεξουαλική ταυτότητα. Σίγουρα, αλλά εκείνη την εποχή ήμουνα, είχα τη σχολή, έκανα διάφορα πράγματα, έκανα μαθήματα σε παιδιά και... Ναι. Είπες και να ξεγελάσεις τον εαυτό σου, δηλαδή. Ναι, γιατί δεν είχα γνωρίσει, δεν έτυχε να γνωρίσω και ένα άτομο που να μου δώσει τους ερεθισμούς. Και πότε γίνεται αυτό στη ζωή σου? Γίνεται όταν ήμουν 23 χρονών. Mm-hmm. Όπου, τι συνέβη? Όπου... Και εκεί κατάλαβες πια. Ναι, όπου ερωτεύτηκα για πρώτη φορά και άκουσα όλα τα Big Bang του σύμπατος. Μια γυναίκα. Ναι. Η οποία ήταν μικρότερη από σένα. Όχι, ήταν μεγαλύτερη. 6 χρόνια μεγαλύτερη. 6 χρόνια μεγαλύτερη. Ζούσε εδώ στην Ελλάδα? Ολλανδία. Εσύ έμεινες για αρκετά χρόνια εκεί? Τότε είχα πάει διακοπές. Ή απλά πήγαινες? Δεν για... είχα... Α, μάλιστα. Πάει να μείνω. Mm-hmm. Τώρα ζεις στην Ελλάδα, βέβαια. Ναι, γύρισα 3 χρόνια πριν. Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν την ερωτεύεσαι αυτή τη γυναίκα, η οποία επίσης... Ναι. Ήταν έμπειρη, είχε κατασταλάξει τη σεξουαλική της ταυτότητα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ψαχνότανε. Όχι. Όπως εσύ. Ναι. Και... Ναι. Και πόσα χρόνια κράτησε η σχέση? Δεν κράτησε πολύ, κράτησε 8 μήνες, γιατί ξαφνικά μου είπε ότι ήταν σε σχέση ήδη. Και δεν μπορούσε να αποφασίσει τι να κάνει. Ήταν ερωτευμένη μαζί μου, αλλά δεν ήθελε να χάσει και τη σχέση της. Της λέω και εγώ, βρε παιδάκι μου, μπορεί να είμαι ερωτευμένη μαζί σου, αλλά αν μου πεις ότι θες να είμαστε φίλες, εντάξει, απλώς θέλω να ξέρω πού βρίσκομαι, γιατί το πήγαινε έλα. Με το χειρότερο. Σε δύο χώρες και να μην ξέρω και πού είμαι. Με ποια είμαι? Ναι, ή αν είμαι. Εάν είσαι, ναι. Και τότε πήρε την απόφαση να μείνει με τη φίλη της. Και δεν ήταν, ναι, δεν μπορούσες να είναι αποκλειστική η σχέση σας. Ναι, οπότε ναι. Είπε και εντάξει. Εκεί όμως κράτησε αυτό ένα διάστημα η σχέση, 8 μήνες. Ναι, και εγώ αισθανόμουν σαν μπαλάκι του πινκ-πονγκ. Μάλιστα. Γιατί... Εκεί ζούσατε κανονικά, κυκλοφορούσατε, πηγαίνετε... Όταν βλεπόμαστε, όταν πήγαινα εγώ Ολλανδία, γιατί έμενα Ελλάδα ακόμα, εκείνη δούλευε Ολλανδία. Όχι, λέω στο δημόσιο χώρο. Ναι. Θα βγαίνατε στα εστιατόρια, να ναι, φάτε. Ναι, ναι. Θα εξεδήλωνες αυτό το κάτι παραπάνω, την τρυφερότητα στην που έχει Ελλάδα, ένα ερωτικό ζευγάρι. Όχι τόσο, ναι. Τότε. Α, ερχόσασταν και στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα δεν. Προτιμούσες τότε... να κρατάς αποστάσεις και να μην ναι. δείχνεις κάτι. Ναι. Δημόσια. Ναι. Ναι.
Στην Ολλανδία όμως ήταν αλλιώς. Στην Ολλανδία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Και μετά έκανες μια άλλη σχέση εδώ πια στην Ελλάδα? Μετά, όχι. Μετά έφυγα. Ναι. Τελείωσα το πανεπιστήμιο εδώ πέρα και έφυγα να πάω να μείνω Ολλανδία. Ναι. Και κάνεις εκεί πάλι άλλη σχέση. Στο πανεπιστήμιο γνώρισα μια άλλη σχέση και έκανα μια σχέση 6 χρονών. Το είχες συζητήσει γενικά με κάποιους ανθρώπους? Με φίλους και φίλες. Και τι σου έλεγαν, πώς το είχαν εκείνη αντιμετωπίσει? Τι σου έλεγαν, ότι απλά γεννήθηκες έτσι, ότι είναι κάτι γενετικό, είναι κάτι το οποίο προ... Δεν το συζητούσαν σαν πρόβλημα για μένα. Uh-huh. Απλώς ανακοίνωνα uh-huh. ότι... Είμαι ερωτευμένη με την τάδε. Mm-hmm. Σε φίλους. Ναι. Είχες αγωνία ότι δεν θα μπορείς εύκολα να βρίσκεις τη σύντροφο, γιατί όσο να είναι πιο περιορισμένη η γκάμα των ανθρώπων που έχουν αυτή την επιλογή. Δηλαδή μπορούσες εύκολα να βγεις έξω, να κινηθείς. Επειδή ζούσα Ολλανδία. Να. Εκεί ήταν ναι. αλλιώς τα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα ερχόμουν μόνο για διακοπές. Ναι. Και όταν ερχόμουν για διακοπές πήγαινα συνήθως στην Ερεσό. Uh-huh. Γιατί? Είσαι από εκεί? Όχι. Α, αλλά γιατί τη διάλεξες? Γιατί είναι πιο ελεύθερη στις συναντήσεις γυναικών μεταξύ τους. Υπάρχει και ένας πυρήνας δηλαδή που συγκεντρώνονται ναι. περισσότερο οι γυναίκες γκέι. Ναι. Γκέι. Ναι. Και πήγες και έζησες εκεί. Όχι, τότε ερχόμουν διακοπές. Αλλά πήγαινα, γύριζα όλα τα νησιά της Ελλάδος, μερικά νησιά της Ελλάδος πρώτα και μετά Ερεσό. Ναι. Και μετά Αθήνα και μετά Ολλανδία. Ήξερες όμως ότι εκεί πάλι θα χρειαστεί να ψάξεις, να βρεις, να ερωτευτείς και να φτιάξεις μια σχέση. Ναι, αλλά δεν... Σε κλειστά κυκλώματα δηλαδή. Αυτό δεν σε περιόριζε, δεν ένιωθες ότι σου δημιουργεί πρόβλημα? Όχι, γιατί δεν το έκανα ποτέ ότι αχ, πρέπει να ψάξω να βρω ένα σύντροφο. Ναι. Τύχαινε ή δεν τύχαινε. Να. Τώρα είσαι σε μία σχέση? Όχι. Όχι, έχεις καιρό να κάνεις σχέση? Τρεις μήνες. Τρεις μήνες. Και τι είναι αυτό που μοιράζεστε μεταξύ σας, δηλαδή πώς ζει ένα ζευγάρι γυναικών? Όταν φτάνεις στο σημείο να ζεις μαζί, mm-hmm. γιατί υπάρχουν οι σχέσεις που έχεις στην απόσταση, mm-hmm. οπότε παίρνει καιρό για να μάθεις την άλλη, ποια είναι. Mm-hmm. Αφενός, εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια σχέση μαθαίνεις και διάφορα καινούργια πράγματα για τον ίδιο και τον εαυτό. Mm-hmm. Τώρα, όταν συζείς μαζί, υπάρχει ο ίδιος... Συγγνώμη, γιατί πολλές φορές δυσκολεύομαι να βρω τις ελληνικές ναι. τις λέξεις. Ναι, ναι. Υπάρχει το ίδιο τρίψιμο που έχεις σε κάθε σχέση. Mm-hmm. Γιατί τι το ξέρεις ή τι την ξέρεις την άλλη. Mm-hmm. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι εμείς οι ίδιοι χρειαζόμαστε χρόνια να μάθουμε τον εαυτό μας. Οπότε ναι. άφησε από την άλλη πλευρά για να μάθεις τον άλλον. Ναι. Ωραία. Αυτό ότι είναι το ίδιο όπως είναι στις ετερόφιλες σχέσεις. Α, αυτό θες να πεις. Δεν υπάρχει διαφορά. Είναι δύο άτομα τα οποία έρχονται κοντά, αισθάνονται αγάπη. Να. Και όταν ήταν η απόφαση να μην εγκατασταθείς από την αρχή στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί ήθελες να αποφύγεις τους γονείς σου, όχι. την εξομολόγηση μάλλον αυτού του μυστικού εισαγωγικά στους γονείς σου? Όχι. Την εξομολόγηση την έκανα πριν να φύγω για Ολλανδία. Α, μάλιστα. Και ήθελα να φύγω Ολλανδία γιατί είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο εδώ πέρα και... Τι σπούδασες? Εδώ γαλλική φιλολογία. Ναι. Αλλά θα με προσλαμβάνανε στην επιτηρίδα το 2000. Ναι. Οπότε είπα εντάξει, δώστε μου και τη σύνταξη και φεύγω. Ναι. Το είπες πρώτα στη μητέρα σου? Ναι. Εκεί ένιωθες πιο ασφαλής? Όχι, με πίεσε να της το πω, γι' αυτό της το είπα. Είχε έντονη ανησυχία. Ναι. Πόσο χρονών ήσουν εσύ όταν τελικά της το ανακοινώνεις? 23. Ναι. Τώρα είσαι 46. Ναι. Και εκείνη λοιπόν όταν της το λες, όπως μας είπες και στο βίντεο, ναι. σου λέει αν πεθάνω θα ξέρεις από ναι, τι αυτό είναι. Αυτό ήταν όταν μετά την πρώτη αντίδραση. Όπου είναι τι, θα ένιωθε ντροπή για την εξέλιξη ναι, ήταν γιατί είναι, της ζωής σου? Γιατί είναι οι γείτονες, είναι οι συγγενείς, mm-hmm. είναι
όλη η κοινωνία που... Εμένα δεν με νοιάζει παιδάκι μου, αλλά όλοι γύρω μας. Τι θα πει ο κύριος Δημήτρης, τι θα πει η κυρία Μαρία. Ξέρεις ότι το αποδοκιμάζει το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Γιατί ίσως χτυπάει το θεσμό της οικογένειας. Ναι, αλλά... Ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό. Αν σκεφτούμε ότι η οικογένεια, η βάση της οικογένειας, η οποία είναι η βάση της οικογένειας. Mm-hmm. Αλλά η οικογένεια είναι σαν πυρήνα, έχει την αγάπη. Ναι. Οπότε γιατί πρέπει να αποκλειστεί ότι δύο άτομα που νιώθουν αγάπη η μία για την άλλη ή ο ένας mm-hmm. για τον άλλον, mm-hmm. αυτή δεν είναι η οικογένεια. Και σήμερα βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα, ναι. ότι και ο γάμος επιτρέπεται και να κάνουν παιδιά ή να υιοθετήσουν παιδιά, γιατί αν ο κόσμος λειτουργεί γύρω από την αγάπη, τότε γιατί να αποκλείουμε ένα μέρος του πληθυσμού. Ναι. Εσύ θα ήθελες να υιοθετήσεις παιδιά, σκέφτεσαι να υιοθετήσεις παιδί. Εγώ δεν το σκέφτομαι ακόμα, γιατί εγώ θέλω να κάνω πολλά πράγματα με τον εαυτό μου και την υπευθυνότητα δεν θέλω. Λίγο χαλαρά τα έχουμε τοποθετήσει όλα. Δεν είναι χαλαρά τοποθετημένα. Γιατί λέει να κάνουμε παιδιά ή να υιοθετήσουμε παιδιά. Τι σημαίνει να κάνουμε παιδιά μεταξύ δύο γυναικών, έτσι. Εύκολα μπορούμε αυτό μέσω να το λέμε. Βεβαιότατα. Νομίζω ότι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή, όπως βοηθάει με τα ζευγάρια που έχουν υπογονιμότητα, μπορεί να βοηθήσει και στην περίπτωση γυναικών οι οποίες θέλουν είτε μόνες τους, αλλά συνήθως με τη σύντροφό τους, θέλουν να κάνουν ένα παιδί. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς το κομμάτι έχει και ο νομοθέτης των ξένων χωρών και η ψυχολογία, αλλά γενικότερα και η επιστημονική κοινότητα, θεωρεί ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ υγιέστερο δύο γυναίκες να κάνουν ένα παιδί, παρά μια κυρία 60 ετών που έχει και τον σύζυγό της, για παράδειγμα, να κάνει εξωσωματικά ένα παιδάκι. Οπότε μπαίνουμε και σε άλλου είδους διλήμματα, αν θέλετε. Τι διλήμματα? Τα διλήμματα ότι, λοιπόν, είναι το θέμα της αγάπης. Είναι το θέμα ότι μια γυναίκα... Όχι, μισό λεπτό. Δηλαδή, καθίστε για να μην τρελαθώ και λιγάκι εδώ πέρα. Δεν θα τρελαθώ εδώ. Μισό λεπτό. Δηλαδή, κάνουμε παιδιά και βλέπουν ως πρότυπο όχι το ανδρικό και το γυναικείο φύλο που ενώνονται και είναι η οικογένεια. Μισό λεπτό. Ναι. Δύο άντρες και δύο γυναίκες. Και σε λίγο θα έχουμε και μια μητέρα με την κόρη της που θα μας εξηγήσουν. Το θέμα του πρότυπου μπορώ να... Ναι. Πες μας. Γιατί λες... δύο παιδιά που μεγαλώνουν και παίρνουν σαν πρότυπο δύο άνδρες ή δύο γυναίκες. Ναι. Ίσως όμως θα έπρεπε άνδρας, να σκεφτούμε είναι η γυναίκα. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Γιατί έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει συνέχιζα σε έναν προγραμματισμό πώς πρέπει να είναι η κοινωνία. Υπάρχει ένα σύστημα και υπάρχει ένας προγραμματισμός. Βεβαίως. Ένας μπαμπάς και ό,τι έρχεται και μια μαμά να αλλάξει αυτόν τον άλλο, προγραμματισμό και να αναστατώνει και πολύ. Και να το πνίξουν. Λοιπόν, για εξηγήστε μας. Ψυχολογικά, αν το πάρουμε ψυχολογικά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα κοινωνικό κομμάτι πράγματι. Από ψυχολογική άποψη όμως, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Βγάζουμε το σεξουαλικό, λοιπόν. Ποιος έχει πει κάτι κακό ή κάτι άσχημο για την οικογένεια ενός ναυτικού ή ενός μετανάστη, ο οποίος άνθρωπος λείπει, ξέρω εγώ, με τα χρόνια στο εξωτερικό και στο σπίτι είναι η μαμά και η θεία ή συνηθέστερα η μαμά και η γιαγιά και μεγαλώνουν τα παιδιά. Ναι, όχι, κυρία Βάρβαρη, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχετε απεικονίσει την πραγματικότητα. Καταρχήν, πώς θα αφήσετε έξω το κομμάτι που αφήσατε? Είναι πατέρα ένα μέρος. Με τι κάνετε, δεν μιλάτε καθόλου. Περιμένω να μου δώσετε το λόγο. Αλλά βοηθήστε μας εδώ να καταλάβουμε. Αυτό δεν αναστατώνει την κοινωνική Κοιτάξτε, δομή. Κοιτάξτε, να πάρουν τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Για να μπει σε μια έτσι σωστή βάση το όλο δεν θέμα. Δεν καταδικάζουμε κανέναν, αλλά... Αυτό θέλω να πω. Να πω καταρχάς ότι σεβόμαστε την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Έτσι, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ελεύθερο από εξούση να αποφασίζει μόνος του αν θα τραβήξει το δρόμο του καλού και του αγαθού ή του κακού και της αμαρτίας. Mm-hmm. Σεβόμαστε λοιπόν την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Βέβαια, αρκεί αυτή η ελευθερία να μην πειράζει έτσι και να μην προσκρούει στους νόμους. Ναι, τους... Κλονίζονται τα κοινωνικά θεμέλια. Ναι, πάρουν... Βεβαίως και κλονίζονται. Αν να πούμε όμως, να ξεκινήσουμε όχι, αυτό λέω. Όχι, εγώ λέω πως όχι. Είδατε πουθενά να Γιατί έχουν κλονιστεί. Γιατί κλονίζονται τα ελληνικά θεμέλια και δεν κλονίζονται τα θεμέλια των άλλων χωρών που έχει αλλάξει η πραγματικότητα της κοινωνίας. Κοιτάξτε, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλες χώρες. Η κάθε χώρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς, σαν
οντότητες, σαν άνθρωποι, έτσι, έχουμε κάποιες αρχές, κάποιες αξίες. Εμείς, παραδείγματος χάρη, πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, ο οποίος μας έχει παραδώσει τους νόμους του, τις εντολές του και μας λέει τι είναι ορθό και τι δεν είναι ορθό. Ο Θεός έπλασε άνδρα και γυναίκα, ανήρ και φίλη. Δεν έπλασε ούτε άνδρα με άνδρα, ούτε με γυναίκα, ούτε τρίτο φίλο. Και ευλόγησε ο Θεός τον άνδρα και τη γυναίκα και του είπε: αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ναι, μην κάνουμε και καθιέρωσε, τώρα μάθη, δεν κάνουμε μάθημα. Δεν κάνουμε μάθημα. Δεν κάνουμε μάθημα. Δεν κάνουμε μάθημα. Συγγνώμη, εάν όμως δεν κάνουμε μία αναφορά έτσι στον νόμο του Θεού. Τα ξέρουμε αυτά, είναι αυτονόητα. Έτσι. Να τα και αλλά αυτή, ναι, αλλά αυτή η αναφορά όμως υπάρχουν και άλλες αναφορές που έχουν βρεθεί. Όπως όλα τα διάφορα τα καινούργια, τα ενεργειακά που βγαίνουν πάνω με το θέμα και πάνω στη φιλοσοφία για το τι είμαστε και το τι είναι άνδρας και τι είναι γυναίκα και όλα αυτά οι γραφές έχουν γραφτεί από άνθρωπο. Οπότε... Οπότε μπορεί είναι... να είναι αληθινές, μπορεί να είναι και ψεύτικες. Δεν είναι θέμα ψέματος. Το θέμα είναι ότι η ενέργεια και η θεότητα υπάρχει. Υπάρχει προερχόμαστε όμως... από εκεί. Υπάρχει όμως και μία σειρά έτσι, γεγονότων και πραγμάτων φυσικών και της επιστήμης, οι οποίοι μας λένε κάποια πράγματα. Έτσι. Έρχονται οι αιώνες να αποδείξουν ότι η οικογένεια είναι άνδρας και γυναίκα με τα παιδιά. Εγώ αυτό θα είναι εδώ. Η ορθή, η σωστή. Η επιστήμη όμως δεν λέει αυτό το πράγμα. Εδώ είναι η διαφωνία. Συγγνώμη, επιστήμη ή επιστήμονες. Γιατί άλλο επιστήμη και άλλο επιστήμονες. Το ότι υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν την ομοφυλοφιλία, αυτό είναι δεδομένο. Το ότι υπάρχουν κάποιοι δικαστές οι οποίοι. Οι οποίοι δεν κρίνουν ορθά, υπάρχουν. Τι σημαίνει, δηλαδή, ότι υπάρχουν κάποιοι κληρικοί. Εσείς πιστεύετε, οποίοι... δηλαδή, κυρία Βάρβαγλου, ότι μπορούμε να ζούμε στη σημερινή κοινωνία, να επιλέγει ο καθένας την ερωτική του ταυτότητα και να υπάρχουν παιδιά που θα μεγαλώνουν σε μια οικογένεια που είναι άντρας και γυναίκα. Βεβαιότατα. Και όταν... υπάρχουν άλλα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένεια που είναι άντρας, άντρας ή γυναίκα. Όταν πάντοτε τονίζουμε ότι υπάρχουν τα παιδιά όταν υπάρχουν προϋποθέσεις. Όταν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις. Σας παρακαλώ, όχι γενικά, επειδή είναι πολύ δύσκολο ειδικά, το θέμα. Πολύ ειδικά. Πολύ ειδικά. Πολύ συγκεκριμένα. Πολύ ειδικά και πολύ συγκεκριμένα. Μπερδεύονται τα παιδιά ή όχι. 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 Δεν όχι. Υπάρχει ούτε μία επιστημονική έρευνα που να δείχνει τι λέτε, ότι τι λέτε τα παιδιά που τι προέρχονται από γάμους είτε δύο γυναικών είτε δύο ανδρών, τα οποία να έχουν ψυχικές νόσους σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι παιδιά που προέρχονται από άλλες οικογένειες. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ομοφυλόφιλοι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, είναι ψυχολογικοί. Σωματικές διαταραγμένες προσωπικότητες. Καθόλου, αυτό είναι πολύ λάθος είναι και μεγάλη... είστε πάρα πολύ αγνοείς. Πώς είναι λάθος, όχι. Αποδεικνύεται. Όχι, δεν αποδεικνύεται. Πάρα πολλές φορές. Δεν αποδεικνύεται. Όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί κοιτάξτε. Εσείς γιατί ντρεπόσασταν, αφού δεν κάνατε κάτι δεν κακό. Δεν ντρεπόμουν. Πώς δεν είπατε ότι δεν ήθελα να πληγώσω τον πατέρα μου και τη μάνα μου, επειδή έχουν μεγαλώσει σε τέτοια κοινωνία που οι άνθρωποι το σκεπτικό του και ο τρόπο. Συμπεριφοράς τους είναι καταπιεσμένος από τη μέρα που γεννήθηκαν. Και εγώ δεν ήθελα να τους πληγώσω. Εσείς προσωπικά μπορεί να μην τρεπόσασταν, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των ομοειδετές σας έτσι, αισθάνεται ντροπή το να βγει να το κοινοποιήσει. Μα είναι έξω, πρόβλημα αυτό που εάν, θα δημιουργεί η κοινωνία. Κάτι καλό, με συγχωρείτε, είναι αυτό, η κοινωνία. Η κοινωνία πορεύεται ανά τους αιώνες έτσι, βάσει κάποιων αρχών και αξιών και δεδομένων. Έτσι, για να το έχει απορρίψει η κοινωνία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι που είναι ο ρόλος. Η γυναίκα δεν παίζει τον ίδιο ρόλο με τον άντρα. Συγγνώμη, κυρία Δρούζα, αφήσαμε δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από έξω και αν δεν τα πούμε αυτά τα δύο σημαντικά πράγματα, δεν πάει πουθενά η κουβέντα μας. Νούμερο ένα, για να πάρουμε το επιστημονικό κομμάτι. Δεν το λέω εγώ ως Λίζα Βάρβογλη, το λέει η Ένωση, ο Σύλλογος Αμερικανών Ψυχιάτρων και η βίβλος, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, το DSM-4, που είναι η διαγνωστική βίβλος, λέει τι είναι η διαγνώση. Το 1973-1974 έβγαλε λοιπόν, τα σεξουαλικά προβλήματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή η ομοφιλοφιλία, δεν θεωρείται ψυχολογική ή ψυχιατρική διαταραχή. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Μας αναφέρατε μια ομάδα επιστημόνων της Αμερικής. Λοιπόν, εκπροσωπεί όλο τον κόσμο στη συγκεκριμένη ομάδα. Βεβαιότατα. Πώς, από πού DSM-4-ISD-10. Πάτε σε όποιον ψυχίατρο θέλετε, ο οποίος έτσι θα κάνει μια διάγνωση βάσει κάποιων κριτήριων, τα οποία είναι παγκόσμια και καθολικά αποδεκτά. Αυτά είναι τα κριτήρια. Ούτε εγώ, κοιτάξτε, ούτε εσείς θα τα αλλάξουμε όμως. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς επιστήμονες, είτε από το χώρο το δικό σας, είτε από άλλους χώρους κλπ, οι οποίοι βγαίνουν και διαβεβαιώνουν ότι αυτά τα άτομα είναι ψυχολογικά διαταραγμένα. Τότε αυτοί οι επιστήμονες... Δεν είναι επιστήμονες, είναι επιστήμονες οι δικοί σας. Δεν είπα καθόλου αυτό. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Εγώ στο ρόλο, στην οικογένεια μέσα, άλλο ρόλο σε ένα παιδί θα παίξει η μητέρα και άλλο ρόλο θα παίξει ο πατέρας. Σίγουρα. Έτσι, έχετε πει όλοι τόσες φορές, ο πατέρας είναι που το βγάζει στη ζωή.
που το επιτρέπει να πάρει το ρίσκο. Όχι, δεν το λέμε πια αυτό. Α, δεν το λέτε όχι, όχι, όχι. Να και αυτό είναι κοινωνικό κατεστημένο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Οπότε με το, τι βλέπουμε, με το κυρία Δρούζα, βλέπουμε το εξής, ότι σήμερα στην εποχή μας λοιπόν αλλάζουν αιωνόβιοι θεσμοί και αξίες, ανατρέπονται, καιρός αλλάζουν. Είναι. Βγαίνουν, καιρός είναι, βεβαίως είναι καιρός, να διαλυθούν τα πάντα, όχι, έτσι να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Μπορεί να γίνει πιο όμορφος ο κόσμος μας. Πολύ πιο ωραίος, τον βλέπουμε πόσο ωραία οδεύει αυτός ο κόσμος στην καταστροφή, έτσι, στην διάλυση. Πόσα ζευγάρια. Οι επιστήμονες λένε ότι σε 30-40 χρόνια θα διαλυθούν τα πάντα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Αυτό επειδή δεν σεβόμαστε τη γη. Επειδή δεν σεβόμαστε το Θεό. Η γη είναι ύλη. Ο Θεός είναι ο δημιουργός. Τερέζα, να σε ρωτήσω κάτι. Το ερωτικό σου τέρι, πού το αναζητάς? Πού, σε ποιο χώρο ή πού σε. Πού αναζητάς το ερωτικό σου τέρι? Όταν τύχει και το βρω. Για να δούμε στην καθημερινότητα δηλαδή πώς. Κοίταξε τώρα, παραδείγματος χάρη ζω σε μια κοινωνία. Ζω σε μια κοινωνία που είναι πολλές γυναίκες που έρχονται. Μετά ζω συνήθως στο εξωτερικό. Ναι. Οπότε. Ναι. Και αρχίζει το φλερτ. Ναι, όταν. Η προσέγγιση όπως και με έναν άντρα. Ναι. Όταν μπεις, είσαι σε ένα εστιατόριο. Ωραία. Είσαι. Και εγώ να σε ρωτήσω, γιατί το κρατάτε κρυφό οι περισσότερες γυναίκες? Εδώ. Και εγώ ξέρω πάρα πολλές γυναίκες και από στον χώρο τον δικό μας. Εδώ. Και σε ευρύτερους χώρους. Στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Όχι, 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 και στο εξωτερικό. Τώρα, τώρα άρχισαν σιγά σιγά. Τι λέτε, 20 χρόνια. 20 χρόνια, γίνεται. Πολύ ωραία. Πριν 20 τώρα χρόνια. Τώρα είναι 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Μα υπήρχαν. Το κρατούσαν κρυφό ή όχι? Γιατί υπήρχε νόμος. Εάν αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό και φυσικό. Εάν δεν ήταν κάτι εφάμαρτο ή αμαρτωλό κλπ. Γιατί να το κρατάει κανείς? Την αμαρτία την έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Την αμαρτία την έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή ξεκαθαρισμένα όρια ποια είναι η αμαρτία και ποια είναι αυτά, η αρετή. Αυτά βολεύουν ορισμένα συστήματα. Ωραία, και ο άνθρωπος τι είναι? Τότε εμένα γιατί δεν μου απαντάς λίγο? Το σύστημα το ξέρουμε. Ναι, σε σχέση με το σύστημα, γιατί το κρατάτε κρυφό? Γιατί δεν όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια της κάθε μιας. Όταν, γιατί όταν κάποια είναι ομοφιλόφιλη και θέλει να το πει, αλλά ξέρει ότι υπάρχει περίπτωση να την απολύσουν από τη δουλειά της ή να τη διώξουν οι δικοί της από το σπίτι ή να της γυρίσουν οι φίλοι της στην πλάτη. Οπότε φοβάται. Είναι φόβος. Έχεις ζήσει τέτοια περιστατικά? Εγώ όχι, αλλά έχω ακούσει από γνωστές μου και γνωστούς μου. Να. Τι έχεις δει δηλαδή? Που τους έχουν κλείσει οι δικοί τους την πόρτα, να, επειδή κάνει την επιλογή να είναι είμαι γυναίκα ή είμαι άνδρα, να έχουν χάσει τη δουλειά τους. Βέβαια, ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει βγάλει νόμο εδώ και 6 χρόνια για ότι απαγορεύεται ρητά να κάνεις διαχωρισμό πάνω σε σεξουαλικότητα ή σε γένος. Γιατί τι φοβούνται? Γένος. Γιατί ακούγεται και λίγο τώρα extreme. Εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά πολύ ομοφιλόφιλοι άνθρωποι που δεν χάνει τη δουλειά του κανένας. Φοβούνται όμως μην τη χάσουν, γιατί το γενικό το κλίμα. Θέλω να πω ότι οι άνδρες γκέι το δηλώνουν πλέον. Έτσι, πολύ εξαρτάται, άνδρες, σε πολύ δουλειά είναι, όμως. Εξαρτάται σε ποια δουλειά είναι. Εξαρτάται σε ποια δουλειά. Σε δουλειές οι οποίες είναι καλοπληρωμένες. Ναι, αλλά οι γυναίκες πολύ περισσότερο το κρύβουν. Γιατί οι γυναίκες τραβάνε την κατακραυγή. Γιατί η μαμά της κάθε Τερέζας θα βγει και θα της πει: όχι, στενοχωριέμαι για σένα, παιδί μου. Στενοχωριέμαι για τον εαυτούλη μου. Τι θα πει η κυρία Κατίνα από δίπλα, η κυρία Μαρίκα. Τι θα πει ο κόσμος για μένα, όχι για σένα. Εσύ να είσαι ευτυχισμένη. Ενώ ο μπαμπάς σου το αποδέχτηκε και σε στήριξε ουσιαστικά. Ναι, εκεί φοβόσουν να το πεις. Γιατί. Όταν του το πες, τον είδες το μάτι του έτσι να παθαίνει όχι, κάτι. Γιατί μου λέει καλά, νομίζω ότι δεν το ξέρα, μου λέει. Του λέω και γιατί δεν με ρώτησες ποτέ. Μου λέει γιατί δεν είναι δικό μου θέμα. Αν ήθελες εσύ να το μοιραστείς μαζί μου. Ναι. Πήγες όμως στο σπίτι για να φάτε όλοι μαζί με την σύντροφό σου. Ναι, αμέ. Και το αποδέχτηκα. Βεβαίως. Γιατί με αγαπάνε. Έχω. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι η αγάπη, την οποία τη χρησιμοποιούμε όταν μας ταιριάζει και όταν δεν μας ταιριάζει. Γιατί πόσα ζευγάρια ετερόφιλα δημιουργούν, φέρνουν παιδιά στον κόσμο, τα οποία γίνονται στο τέλος τα θύματα της κάθε οικογένειας. Αυτής που είτε ζουν σε σπίτια και γνωρίζουν βία και ξύλο και βιασμούς.
πόσα γίνονται. Με το ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Κάποιες εξαιρέσεις. Να... Στην εποχή μας ίσως είναι μεγαλύτερες. Και η Ελλάδα έχει μεγάλο ποσοστό. Μα επειδή μιλάτε για ήθη και έθιμα. Επειδή οι άνθρωποι σήμερα έχουν εκτροχιαστεί και έχουν αφήσει. Ποιοι άνθρωποι. Οι πάντες. Και άνθρωποι και γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Σε κοινωνίες αντιστοιχίες. Εσείς πιστεύετε ότι η εποχή μας είναι η πιο καλύτερη που έχει περάσει ποτέ ανά τους αιώνες. Έτσι αυτό πιστεύετε. Πάντα γινόντουσαν αυτά. Οι άνθρωποι τι πιστεύετε σήμερα, ότι έχουν αγάπη μεταξύ τους. Τη βγάζουν περισσότερο. Οι άνθρωποι από σήμερα έχουν αγάπη. Ναι, έχουν. Ναι. Εγώ δεν γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που έχουν αγάπη. Αλλά αυτά όλα συμβαίνανε από την αρχή που δημιουργήθηκε η κοινωνία. Σήμερα, κυρία Τερέζα, υπάρχει μια παρακμή. Έτσι, δεν μπορούμε λοιπόν σε αυτή την εποχή μας, σε μια εποχή παρακμή και ηθικής ύψιος, επειδή συμβαίνουν κάποια πράγματα ακόμα και στα φυσιολογικά ζευγάρια, να το πάρουμε σαν κανόνα από εκεί εσείς και να τι πούμε. Εσείς πιστεύετε ότι γίνεται κακό σε ένα ζευγάρι ομοφιλόφιλο? Κοιτάξτε καταρχάς, έτσι, αλλοιώνουν τα πάντα. Υπάρχει φύση. Που είναι τα φυσικά πράγματα. Υπάρχει η υπερφύση που κάνει κάτι κάποιος το υπερφυσικό. Έτσι, και υπάρχει, και υπάρχει και η παραφύση και το καταφύση. Που είναι αυτό που ζουν δύο άνδρες ή δύο γυναίκες. Έτσι, ξεφεύγουν από τη φυσική κατάσταση πλέον και ζουν στο παραφύση. Αυτό πράγμα ξεφεύγει από τα φυσιολογικά όρια και τους νόμους. Γι' αυτό βλέπετε. Μα ποιος τα ορίζει αυτά? Στους δύο, ο Θεός τα ορίζει, κυρία. Ο Θεός. Εδώ πέρα όμως έχουμε μία διαφωνία. Εντάξει, σεβαστή γιατί έχουμε και κοσμικό κράτος. Έχουμε και κοσμικό κράτος. Βεβαίως. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα και σεβόμαστε. Εγώ αμφισβήτησα το κράτος. Εγώ αμφισβήτησα το κράτος, την ελευθερία του καθενός να πιστεύει ότι θέλει. Εγώ πιστεύω και ομολογώ ότι είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και πορεύουμε βάσει των νόμων της Εκκλησίας. Από την εμπειρία σας, υπάρχουν γυναίκες. Μισό λεπτό. Γι' αυτό και βλέπουμε, κυρία Δρούζα, ότι οι άνδρες. Αμέσως, τελειώνω σε μισό λεπτό. Οι άνδρες ομοφιλόφιλοι, αν ήταν κάτι φυσικό, έτσι δεν θα προέκυπτε και δεν θα ξεφύτρουν μέσα από την ομοφιλία των ανδρών το AIDS. Από την αποδεδειγμένα ιατρικά. Εάν λοιπόν ήταν κάτι φυσικό. Και αυτό αποδείχτηκε τώρα. Γιατί αποδείχτηκε, βεβαίως. Πώς αποδείχτηκε? Αποδείχτηκε. Ήδη οι επιστήμονες το είπαν. Το έτσι βγήκε από την ομοφιλία. Όχι, όχι, κάτι τέτοιο. Είναι από ένα μπίδι που διαστρέφεται εσείς την αλήθεια και την πραγματικότητα, επειδή έτσι θέλετε να περάσετε κάποια πράγματα. Α, κοιτάξτε τώρα, δεν μπορείτε όμως να παίρνετε από τη μία να λέτε ότι είστε επιστήμονας. Από την άλλη να λέτε. Μας λέτε τι λέει η επιστήμη. Λοιπόν, και εγώ σας εξηγώ που είμαι επιστήμονας ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εσείς δεν εκπροσωπείτε την επιστήμη. Εσείς είστε επιστήμονα, αλλά δεν εκπροσωπείτε. Τι είμαι το, τι εκπροσωπώ. Επιστήμη εκπροσωπεί το μέρος της επιστήμης. Βεβαίως, εκπροσωπώ το μέρος της επιστήμης που αναλογεί. Σας λέω λοιπόν ότι οι επιστήμονες από όλους τους κλάδους έχουν βγει και ιδιαίτερα από τους κλάδους τους βιολογικούς κλπ. Εάν και δεν είπα... δω λοιπόν την έρευνα γραπτός, δεν μπορώ, θα σας αμφισβητήσω. Να συζητήσουμε πλήρως. Διότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πολύ ευχαρίστω. Να κάνουμε λοιπόν μια άλλη εκπομπή, να σας πω την έρευνα των επιστήμων. Και εγώ θα σας πω την εμπειρία σας στο γραφείο σας. Έρχονται γυναίκες που κυρίως σας ρωτάνε. Ανησυχούν για το πώς θα δηλώσουν την ταυτότητά τους στην ερωτική. Ότι στο γραφείο μου ότι θέλουν να παντρευτούν, να υιοθετήσουν θα παιδιά. Θα το θέσω τελείως διαφορετικό. Στο γραφείο μου έρχονται πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες έχουν είτε την μία είτε την άλλη σεξουαλική κατεύθυνση και προσανατολισμό. Ναι, εγώ σας τα προβλήματα τους προσεχή είναι όμως, στο σημερινό θέμα πάω, ναι. Τα προβλήματα είναι παρόμοια γιατί έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Δηλαδή, εκεί το δηλαδή μια γυναίκα έχει τα ίδια προβλήματα στη σχέση της με έναν άντρα και με μια γυναίκα. Απλώς αλλάζει το πρόσωπο. Αλλά μια γυναίκα, είτε ο σύντροφός της είναι αρσενικού, είτε είναι θηλυκού γένους, μπορεί να έχει κατάθλιψη άσχετα από το σύντροφό της. Δεν έχει έρθει δηλαδή γυναίκα η οποία σας έχει πει, κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν θέλω να διαφέρω στο κοινωνικό, από το κοινωνικό σύνολο. Βοηθήστε με να θεραπευτώ και να αλλάξω τη σεξουαλική ταυτότητα. Έχω γονείς που μου έχουν πει αυτό το πράγμα. Θέλω να μου θεραπεύσετε το παιδί μου. Ναι. Και η απάντηση είναι ότι πρώτον, το παιδί σας δεν είναι άρρωστο για να θεραπευτεί από κάτι. Ναι. Το παιδί σας μπορεί να χρειάζεται να προσαρμοστεί σε κάποια πράγματα, στην ταυτότητά του, στη σεξουαλικότητά του, αλλά δεν υπάρχει και το ξέρουμε πάλι από ερευνητικά δεδομένα και από το τι υπάρχει στον επιστημονικό χώρο, δεν υπάρχει αυτό που λέμε θεραπεία. Δεν θεωρείται προσέγγιση. Μία τελευταία ερώτηση μόνο στην κυρία Βάρβογλη. Είναι δηλαδή γενετικό το πρόβλημα, υπάρχει ένα γονίδιο που στον οργανισμό καθορίζει τη σεξουαλική του ταυτότητα? Όπως δεν υπάρχει ένα γονίδιο που καθορίζει την εξυπνάδα μας, υπάρχει αλληλεπίδραση γονιδίων, ορμονών. Πρωτεϊνών είναι πολύ σύνθετο και το θέμα. Και το άρα έχουμε δύο κομμάτια. Έχουμε ένα γενετικό κομμάτι, αν θέλετε, και έχουμε και ένα περιβαλλοντικό κομμάτι. Δηλαδή το πού μεγαλώνει κανείς και με ποιες συνθήκες. Και το πού μεγαλώνει και το πώς μεγαλώνει και το τι παραστάσεις μπορεί να έχει παίξει ρόλο στη ζωή της Τερέζας, δηλαδή στα παιδικά της χρόνια, κάποιας
κάποιες συμπεριφορές από τους γονείς της που να την όθησαν στο να γίνει... Θα μπορούσε, για παράδειγμα, θα μπορούσε, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος, για παράδειγμα, ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει, αν θέλετε, αν το πάμε λοιπόν ερευνητικά, ξέρουμε ότι παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε σπίτια στα οποία υπήρξε πάρα πολύ βία, κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση, ξύλο, απόμακρος πατέρας, τυραννικός πατέρας, ψυχρή μητέρα κτλ. Αυτά τα παιδιά γίνονται γκέι, άντρες και γυναίκες. Μπορεί να γίνουν γκέι. Ναι. Όχι υποθετικά, ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος ζει σε αυτό το σπίτι θα γίνει. Υπήρχε... Ή ότι όποιος δεν ζει δεν θα γίνει. Αυστηρότητα. Τίποτα. Ξέρεις, και να υπήρχε δεν θα μας το έλεγε. Όχι, μα δεν υπήρχε δηλαδή. Για να μην τους στενοχωρήσεις. Όχι, όχι, όχι. Πραγματικά, γιατί να στο κρύψω εδώ, τα έχουμε βγάλει όλα στη φόρα. Τι άλλο. Αλλά... Τι άλλο. Μα το θέμα είναι ότι όλοι μας το πώς συμπεριφερόμαστε είναι θέμα. Nurture. Είναι το θέμα της, το πώς λειτουργεί μια κοινωνία, το πώς μεγαλώνουμε, σε τι περιβάλλον, τι καθηγητές έχουμε, τι αδέρφια τότε έχουμε. Τότε τι έπαιξε ρόλο σε σένα. Αλλά, περίμενε, αυτό η αρχή, εγώ πιστεύω και έχω διαβάσει ορισμένα βιβλία, το ότι όλοι μας γεννιόμαστε δισεξουαλιτικοί, bisexual. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα... Διαφοροποιείται, μισό λεπτό, να πούμε ότι διαφοροποιείται, λοιπόν, το έμβριο στη μήτρα, όταν ξεκινάει, δεν έχει φύλο. Άρα η διαφοροποίηση του φύλου γίνεται στη συνέχεια, στην πορεία... Μάλιστα. Ας μείνουμε λίγο στο πώς νιώθουν και πώς βιώνουν και ας μην πάμε στα γενετικά και στα αρχαία. Για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το bisexual και τα λοιπά, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μετά βλέπεις ότι η κοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο στο ποιο δρόμο θα τραβήξει. Εσύ πάντως από την κοινωνία αντιμετώπισες πρόβλημα έντονο. Όχι. Όχι. Καθόλου. Πάμε λοιπόν και σε τηλεφωνικές γραμμές, γιατί θέλει ο κόσμος να παρέμβει. Καλησπέρα, σας ακούμε. Έχει μισό λεπτό. Α, έχεις άλλα αδέλφια, ρωτάει η κυρία. Ναι, μία αδερφή. Είναι το ίδιο με εσάς ή έχει? Όχι, είναι διαφορετική αυτή. Δεν τη λες, είναι φυσιολογική, έτσι. Είναι διαφορετική. Είναι παντρεμένη, έχει 4 γιους και ζει στη Γαλλία. Μάλιστα. Και ξέρουν για σένα, για την ιδιαιτερότητά σου. Βεβαίως. Για πάμε σε γραμμές. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Πείτε μας, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να πω στον πάτερ ότι τα γκέι παιδιά τα γεννούν straight γονείς, εάν δεν το ξέρει. Εγώ είμαι 41 ετών, αυτό έχω μια σχέση τι σημαίνει 16 αυτό. Χρόνια και αυτά περί ανομαλίας και όλα αυτά, καλά θα κάνετε, πάτερ, να καθαρίζετε τον δικό σας τον χώρο. Και μετά να τι σχέση έχει αυτό, κυρία μου, τώρα, ή καμία σχέση σε ποιον χώρο, κύριε, σε ποιον χώρο. Εγώ μίλησα για κάποιο χώρο, με συγχωρείτε πολύ. Αλλά η κυρία δεν μας έχει πει μίλησα για κάποιον χώρο συγκεκριμένα. Το ότι υπάρχουν σε όλους τους χώρους, Μισό λεπτό, εσείς θέλετε να μας μιλήσετε καταρχήν για εσάς που... Ναι, εγώ είμαι 41 ετών, έχω μία σχέση 16 χρόνια. Σχέση με ποιο φίλο? Δεν καταλαβαίνετε. Τηλέφωνο προφανώς θα έχουμε το ίδιο φίλο. Α, όχι, έχουμε και πάρα πολλά τηλέφωνα που είναι τετεροφύλλο. Αλλά δεν μπορεί ο κάθε ερασοφόρος. Συγγνώμη, θέλετε να κάνουμε διάλογο. Μισό λεπτό. Το έχετε πει. Θέλω δύο ερωτήσεις εγώ να σας κάνω και μετά να μιλήσετε με τον πατέρα Μάξιμο. Το έχετε πει στους γονείς σας? Βεβαίως. Πώς αντέδρασαν? Στην αρχή σοβαρίστηκαν, όπως οι περισσότεροι γονείς. Το είχαν καταλάβει? Όχι. Όλοι οι γονείς το καταλαβαίνουν. Ναι. Όλοι οι γονείς το καταλαβαίνουν. Και είστε πόσα χρόνια σε μία σχέση, σε μόνιμη σχέση? 16 χρόνια. Στην ίδια σχέση. Στην ίδια σχέση. Έχετε. Καλά. Όχι, δεν έχουμε παντρευτεί. Όχι. Στην Ελλάδα είμαστε. Στην Ελλάδα είμαστε. Λέω, μήπως είχε βγει εκτός Ελλάδος και το είχε κάνει. Και το είχε κάνει. Γάμος ομοφυλόφιλων δεν θα το έκανα. Ναι, για ποιο λόγο? Κάτι άλλο, γιατί έχω δημιουργήσει μια περιουσία με την σύντροφό μου, η οποία θα μείνει στον αέρα. Ακριβώς επειδή το νομικό πλαίσιο της πατρίδας μας δεν αναγνωρίζει τα γκέι ζευγάρια. Μη στεναχωριέστε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει και αυτό. Μη στεναχωριέστε. Πείτε μου, έχετε πρόβλημα, τελευταία ερώτηση. Στο περιβάλλον τώρα, ο τρόπος που σας αντιμετωπίζει το κοινωνικό σύνολο. Δεν με αφορά. Σας έχετε περιθωριοποιήσει τον... Όχι βέβαια, καθόλου. Οι φίλοι μου είναι περισσότεροι straight. Ναι. Δεν έχω γκαιτοποιηθεί. Ναι. Έχω μία αδελφή η οποία είναι straight. Έχω έναν αδελφό ο οποίος είναι straight. Ναι. Εγώ είμαι gay. Αυτό. Ναι. Και ζείτε μαζί τους όλοι φυσιολογικά, κάνετε συντροφιά, παρέα. Κανονικά. Βγαίνουμε παρέα, πηγαίνουμε σε χώρους έξω. Πείτε μου κάτι, σε χώρους έξω θα εκδηλώσετε πιο... Μάλλον θα είστε πιο εκδηλωτικοί. Όχι, γιατί δεν μου αρέσει.
αρέσει ούτε στα straight ζευγάρια. Όχι γιατί θα γυρίσουν όλοι να σας κοιτάνε. Βέβαια, όχι. Απλά δεν μου αρέσει το να εκδηλώνω τα συναισθήματά μου δημοσίως. Όπως δεν μου αρέσει να βλέπω και δύο straight ζευγάρια. Θα δηλώνατε δημόσια με το πρόσωπό σας να φαίνεται την επιλογή σας. Δεν θα είχα πρόβλημα. Είναι επιλογή μου. Είμαι αυτή που είμαι. Και δεν αφορά κανέναν και καμία με ποιον θέλω να είμαι ερωτικά. Μάλιστα. Δεν αφορά ούτε τον πατέρα Μάξιμο, ούτε την εκκλησία, ούτε την κοινωνία, ούτε κανέναν. Είμαι αυτή που είμαι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Κανείς δεν σας είπε ότι δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε τι θέλετε. Έτσι. Αρκεί φυσικά να μην παραβαίνετε τους νόμους του κράτους. Τους νόμους του Θεού. Τους είναι... νόμους του κράτους δεν νομίζω. Πολύ ωραία. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Σα λέω γενικά και όρες. Ότι είστε ελεύθεροι και εσείς. Μία τελευταία ερώτηση. Παιδί, το θέμα παιδί σας απασχολεί. Όχι. Έχετε αποφασίσει ότι δεν θέλετε να αποκτήσετε παιδί. Έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω ναι, παιδιά. Εάν ήθελα παιδιά, πιστέψτε με θα το έκανα. Με την σύντροφο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και θα μπορούσα είτε εγώ είτε η σύντροφός μου. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι που το έχουμε σκεφτεί, δεν είναι κάτι που θα το θέλαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό λοιπόν, σας απόγευμα. Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με την Caroline. Είναι μια γυναίκα η οποία μετά από ένα αποτυχημένο γάμο ανακάλυψε ότι έλκεται από γυναίκα, με γυναίκες. Σήμερα θα μας πει για το πώς αντέδρασε όταν και η κόρη της, η Χάνα, ακολούθησε το δικό της δρόμο. Δηλαδή και η δική της προτίμηση είναι μια άλλη γυναίκα. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα μας. Η Caroline, όπως σας έλεγα και πριν τις διαφημίσεις, είναι μια γυναίκα η οποία μετά από έναν αποτυχημένο γάμο με άνδρα, ανακάλυψε ότι έλκεται από γυναίκες. Σήμερα είναι εδώ, θέλει να μας μιλήσει για την δική της εμπειρία και για το πώς αντέδρασε όταν είδε και την κόρη της να ακολουθεί το δικό της δρόμο, τη Χάνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε λίγα ελληνικά. Λίγο μόνο. Εντάξει. Μένετε στην Ελλάδα. Ναι. Στη Μυτιλίνη. Ναι. Στη Μυτιλίνη. Yes. 6 χρόνια τώρα. Mm. Λοιπόν, γεια σου Χάνα. Hi. Πόσο χρονών είσαι? 22. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα μεταφράζω εγώ, θα μεταφράζει η μεταφράστριά μας απευθείας. Να ξεκινήσω με σένα, Caroline. Μάλλον, να δούμε το βίντεο που μας μιλάτε, να δούμε λίγο τη δική σας ιστορία και μετά να αρχίσουμε την κουβέντα μας. Okay. Ευχαριστώ. Η μητέρα, η κόρη, δύο γυναίκες, μία επιλογή. Η ίδια σεξουαλική ταυτότητα. Είναι και οι δύο ομοφιλόφιλες. Μετά από έναν αποτυχημένο γάμο, η Caroline βρίσκεται με ένα παιδί στην αγκαλιά. Μόνη έρχεται αντιμέτωπη με τα νέα δεδομένα της ζωής της. Είναι η εποχή που για πρώτη φορά θα ανακαλύψει μια κρυφή πτυχή του εαυτού της. Ανακαλύπτει ότι έλκεται ερωτικά από γυναίκες. Απλώς συνέβη, μετά το διαζύγιό μου. Στην αρχή μπερδεύτηκα πάρα πολύ, όμως τώρα είμαι εντάξει. Η Caroline, όπως παραδέχεται, δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει την κατάσταση που βίωνε για πρώτη φορά στη ζωή της. Τρελάθηκα όταν συνειδητοποίησα τι είχα κάνει στην έως τότε ζωή μου. Ένιωσα σαν να βρήκα τον εαυτό μου. Ένα κομμάτι του puzzle που έλειπε, βρήκε την θέση του. Μία μεγάλη έκπληξη θα περίμενε την Caroline όταν θα ανακάλυπτε ότι και η κόρη της είναι ομοφυλόφιλη. Η Χάνα θυμάται τις αντιδράσεις της μητέρας της όταν την είδε στην αγκαλιά της συντρόφου της. Δεν της το είπα. Απλά το ανακάλυψε. Με είδε με μία άλλη γυναίκα. Δεν αντέδρασα καλά στην αρχή. Σοκαρίστηκα. Γιατί ήταν μικρή. Δεν είναι εύκολο για μια μητέρα. Ενοχές, όχι. Ανησυχία, ναι. Νομίζω ότι η ζωή της θα ήταν πιο εύκολη αν δεν ήταν ομοφυλόφιλη. Όμως, αφού την βλέπω ευτυχισμένη και ότι υπάρχει κάποια που την προσέχει και την σέβεται, αυτό μου φτάνει.
Βέβαια, θα ήθελα να γίνω γιαγιά. Την θέλω να είναι ήρεμη με μια εύκολη ζωή. Δεν θέλω να υποφέρει από την ομοφοβία και τις προκαταλήψεις των άλλων. Θέλω να επιλέγει η ίδια τον τρόπο που θα είναι ευτυχισμένη. Λοιπόν, μας ανοίξατε την καρδιά σας. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω εσένα, συγγνώμη, Καρολάιν. Παντρεύτηκες με έναν άντρα. Yes, for 4 years. Ναι, για 4 χρόνια. Και τι δεν πήγε καλά? He was still in love with his previous woman that he was engaged to before me, and he had an affair all through my pregnancy. And then when Hannah was 3 weeks old, he announced that he preferred the other woman. Ήταν ακόμα ερωτευμένος με την πρώην του και είχε σχέσεις ενώ ήμασταν παντρεμένοι. Και όταν η Χάνα ήταν 3 χρονών, μας ανακοίνωσε ότι μας άφηνε για την πρώην του. Ναι. 3 weeks. Α, μετά από 3 εβδομάδες, όχι από 3 χρόνια. Ναι. Μετά από 3 εβδομάδες αφού γέννησες. Έτσι. After, ναι, 3 weeks after. Μάλιστα. 3 εβδομάδες μετά. Τώρα, γιατί δεν προχώρησες να γνωρίσεις έναν άλλον άντρα, να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? I did, because I felt very lost and very shocked when he left me. I thought we had a happy marriage, and I am Catholic. We were married in church. I was worried about telling my family about the divorce, even. And later, I did look for other men. Μισό λεπτό για να μεταφράζει κιόλας. Προσπάθησα. Να. Γιατί ένιωθα πολύ χαμένη. Νόμιζα ότι είχαμε ένα πετυχημένο γάμο. Είμαι καθολικιά και δεν ήξερα πώς να πω και στους γονείς μου για το διαζύγιο. Να. And I had 2 or 3 not serious relationships. Έκανα 2-3 σχέσεις, όχι σοβαρές όμως. And this, nothing happened for me, so I stayed alone for quite some time then. Ναι. Και δεν συνέβη τίποτα και έμεινα μόνη για κάποιο καιρό. Είχες όμως ερωτική ζωή με όλους αυτούς τους άντρες. Oh no, not with all these men. I had a sexual life with Hannah's father, and I had. Με τον άντρα της κόρης σου είχες ερωτική ζωή. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ήσουν ευχαριστημένη στην ερωτική σου ζωή με τον άντρα σου? I thought I was at the time. Νόμιζες ότι ήσουν τότε. Ναι. Ναι. Και πότε κατάλαβες ότι τελικά δεν ήσουν? Well, I had, as I say, I had some time on my own completely. Έμεινες μόνος σου. I think when I fell in love with a woman. Ναι. Ερωτεύτηκες μία γυναίκα. Then I realized it was like a jigsaw puzzle. It was like I had my life, but one piece was missing. And when I discovered όταν ερωτεύτηκες, ήταν σαν παζλ. Ένιωθα ότι είχα τη ζωή μου, αλλά έλειπε ένα κομμάτι. Μάλιστα. Πώς λοιπόν συμβαίνει, ενώ εσύ έχεις ερωτική σχέση με έναν άντρα, ήσουν και παντρεμένη, έκανες ένα παιδί, ξαφνικά πώς προκύπτει να βλέπεις τις γυναίκες με άλλο μάτι? It was quite some time after my marriage. Μετά το γάμο σου, μετά από λίγο καιρό. And I still didn't think that I was attracted to women. Νόμιζες ότι ακόμη δεν σε έλκουν οι γυναίκες. I fell in love with one woman. Αλλά ερωτεύτηκες μία γυναίκα. When I was maybe 30 years old. Στα 30 σου. Στα 30. Μάλιστα. Sorry, αλλά για να το κάνω εγώ πιο γρήγορα, μεταφράζω κιόλας. Γιατί την ερωτεύτηκες αυτή τη γυναίκα? I don't think anybody can ever answer why we fall in love. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ερωτευόμαστε. An innate attraction. Και δεν ένιωσες περίεργα όταν ερωτικά άρχισες να βρίσκεσαι μαζί της? Δεν ένιωθες ότι κάτι πάει στραβά, φεύγει από το φυσιολογικό, φεύγει από το κανονικό? Yes.
Ένιωθες ότι κάτι πάει... I didn't feel that I was not normal, but I felt very afraid because... Ένιωθα φοβισμένη. It was not an experience in my life before. I felt like a... Δεν ήταν κάτι που είχα ξαναζήσει. Teenager, very afraid of... Εκείνη σε πλησίασε, εκείνη το ζήτησε να γίνει. Yes. Μάλιστα. Σε πίεσε, δηλαδή, ήσουν αμήχανη. Πώς ξαφνικά αλλάζεις την ερωτική σου ταυτότητα? We both worked at the same university. We were both teaching at the university. Δουλεύαμε μαζί στο πανεπιστήμιο. She asked me for a drink, as any friend would ask for a drink. And με κάλεσε για ένα ποτό, σαν μια φίλη. Something about the energy that was different. Και κάτι με όλη την ενέργεια. Και πώς σου πρότεινε για να σου δώσει το μήνυμα ότι εκείνη κάπως αλλιώς έβλεπε? We went for several drinks and it was βγήκαμε πολλές φορές έξω. Not so much a verbal thing, it was just a sense in the ήταν air. Η όλη η ατμόσφαιρα. Σε άγγιξε. Σε άγγιξε. Ναι. Ναι. Metaphorically. Ναι. Εκεί εσύ είπες ίσως από περιέργεια να δοκιμάσω. No, not out of curiosity. By the time όχι από περιέργεια. More erotic happened, ναι. I was sure that I was in love. Αλλά ήμουν σίγουρη ότι ήμουν ερωτευμένη. Ναι. So it just felt completely right. Ναι. Ένιωθα ότι ήταν το σωστό πράγμα. Και πέρασες πολύ πιο όμορφα. Δηλαδή αυτό σου βγαίνει πολύ πιο φυσιολογικά από την παλιά σου ζωή και την παλιά σου επιλογή. It made life very difficult for me for some time because I didn't want, I worried about my daughter. Στην αρχή η ζωή μου ήταν δύσκολη γιατί ανησυχούσα για την κόρη μου που ήταν πολύ μικρή. I was afraid of telling my parents. Φοβόμουν να το πω στους γονείς μου. Again, I was a nurse and I was a teacher in nursing, so I was afraid of my work everywhere. I was afraid. Φοβόμουν παντού και στη δουλειά. So it wasn't an easy time. Δεν ήταν εύκολα για μένα. And after my time of life, I was 30 and Catholic. Ήμουν 30 και καθολική. Ναι, ναι. Difficult. Μαθαίνεις και για την κόρη σου με ποιο τρόπο ότι τελικά γίνεται και εκείνη ομοφιλόφιλη. Καταρχήν θεωρείς τυχαίο ή ότι έχει επηρεαστεί από την δική σου επιλογή? I think that living in a more open-minded family structure that Hannah lived in, she had a more open mind to exploration. Πιστεύω ότι ήταν πολύ πιο ανοιχτό μυαλί γιατί ζούσε σε μια ανοιχτή οικογένεια. Και την επηρέασε αυτό. But I was influenced, but I felt in a positive way. Επηρεάστηκε αλλά θετικά. Because I wanted to have the choices that I didn't have, coming from a Christian Orthodox background myself. Ναι, Χάνα, ναι, συγγνώμη, ωραία. Γιατί ήθελα να έχει τις επιλογές που εγώ δεν είχα. Ναι. Χάνα, πότε καταλαβαίνεις και θυμάσαι τη μητέρα σου να είναι ζευγάρι με μια άλλη γυναίκα, σε ποια ηλικία? I don't remember. I was so young that it wasn't important to me. It just δεν ήταν τόσο σημαντικό για μένα. Έτσι ήταν η μάνα μου. Ναι. Όταν είδες άλλες οικογένειες που ήταν άντρας με γυναίκα ζευγάρι, ρώτησες τη μητέρα σου γιατί είναι διαφορετική? I don't think so. Δεν νομίζω. I don't remember thinking that it was normal or that it was abnormal. Δεν νομίζω, δεν πίστευα ότι δεν ήταν σωστό. Έτσι ήταν. Μάλιστα. Έτσι έμαθες και έτσι θεωρούσες το σωστό. Γιατί σοκάρεσαι όταν μαθαίνεις ότι η κόρη σου είναι και αυτή ομοφιλόφιλη? Because I think I was still bound by my own internal prejudices and Hannah was very γιατί, όντας καθολικιά, ακόμα Barbie dolls. Είχες προκαταλήψεις. Είχα προκαταλήψεις. And I just had in my head that she would grow και πίστευα and give me ότι θα πατρευόταν και θα έκανε παιδιά και θα μου έκανε εγγόνια. Μάλιστα. Ήθελες εγγόνια, λοιπόν.
Ναι, βεβαίως, να ρωτήσετε. Περιμένεις ακόμη ότι θα σου κάνει εγγόνια. Χάνα, έχεις αποφασίσει αν θα αποκτήσεις παιδιά μαζί με μια άλλη γυναίκα? Oh, yes. Α, θα κάνεις. Ναι. Αποκλείς να κάνεις μια σχέση με έναν άνδρα και να φτιάξεις την οικογένεια? No, not in order to get a child. Α, δεν... ναι, και χωρίς... Δεν θέλεις για να κάνεις ένα παιδί να κάνεις σχέση με έναν άντρα. Εάν δεν κάνεις ένα παιδί, θα ήθελες να κάνεις μια σχέση με έναν άντρα? No. Όχι. No, I had boyfriends in high school and... Είχες αγόρια στο σχολείο. It was not for me. Δεν ήταν για σένα, ε. Γιατί το λες αυτό? Because I went at high school, I had many boyfriends and always thinking that I would fall in love, I would find the right boyfriend. Γιατί είχα αγόρια στο λύκειο και νόμιζα ότι θα ερωτευόμουν. Αλλά δεν έγινε. I found women and I fell in love with a woman and I realized this is the end lane. Και ερωτεύτηκα γυναίκες. Λοιπόν, ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ναι. Ότι εάν είναι ακόμα καθολική, αν πιστεύει δηλαδή ακόμα και ανήκει στο δόγμα των καθολικών, και εάν είναι ακόμη, πώς δέχεται αυτή τη στιγμή, πώς με οι αναστολές αυτές, δηλαδή αφού ο νόμος του Θεού έτσι απαγορεύει κάτι τέτοιο, πώς το ξεπερνάει αυτό, τι σκέφτεται, τι λέει στον εαυτό της? There are many people who have adulterous affairs. There are many people who fill the churches here and in Ireland, from where I am from. Υπάρχουν πολλοί που έχουν full of hypocrisy. Εξωσυζυγικές σχέσεις και είναι υποκριτικοί. I believe in my God. I believe that God, the essence of God, is love. Και πιστεύω στην αγάπη. Πιστεύω ότι η ουσία του Θεού είναι η αγάπη. Also believe that the scriptures that you refer to were all written by men. Πιστεύω ότι οι γραφές στις οποίες αναφερόσαστε ήταν γραμμένες από άντρες. And the women and women's rights in many ways have been and still are disregarded. Και οι γυναίκες είναι παραπεταμένες. Μάλιστα, κατάλαβα. Meaning also, sorry, that there are many, many children born, and particularly to Orthodox families from the Catholic point of view, where contraception cannot be practiced, people have children not because they want them. Children are born from obligation, and women are expected to childbear. Ναι, να κάνουμε λίγο μετάφραση. Οι γυναίκες, τα παιδιά μεγαλώνουν από ανάγκη και περιμένουν από τις γυναίκες να μεγαλώσουν τα παιδιά. Λοιπόν, έχεις μικρόφωνο, Τερέζα μου, γιατί δεν θα ακούγεσαι. Λοιπόν, όχι, αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε μάθημα πάλι θρησκευτικό. Πατέρα, όχι, είμαστε εκτός θέματος. Ήθελα τι να σημαίνει μεταφράσω... τώρα στην Καθολική Εκκλησία, στην Ορθόδοξη, δεν είμαστε όχι, εκεί. Απλώς μετέφρασα. Εγώ θέλω αυτό να καταλάβω το εξής. Πρόβλημα αντιμετώπισες για αυτή την επιλογή? Σου φέρθηκαν άσχημα κάποιοι? By whom? Από ποιον? Από την κοινωνία. When I came out. No. Όταν είπα, όταν no. κατάλαβα ότι ήμουν λεσβία. I had certain issues to deal with, like my parents, who είχα κάποια προβλήματα από τους γονείς μου που απογοητεύτηκαν. And my mother went to the priest and και η μητέρα μου πήγε στην εκκλησία. But for the most part, no problems. Αλλά όχι, δεν είχα πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε γραμμές γιατί ο κόσμος θέλει να παρέμβει. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας ακούμε. Καλησπέρα. Μιλήστε μας δυνατά, αν μπορείτε. Με ακούτε? Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ναι. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Ένιωθα δηλαδή αντρική έλξη για κάποιον άλλον. Ναι. Από ηλικία τεσσάρων χρόνων, από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου. Ναι. Έτσι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Είναι δυνατόν ένα παιδί ο οποίος είναι 7 χρονών να έχει κάποια βιώματα, ας πούμε, τα οποία να τον κάνουν σε ηλικία τέτοια να του αρέσουν οι άντρες? Ορίστε, κυρία Βαρβογλή. Δεν είναι απαραίτητο θέμα βιωμάτων. Πολλές φορές είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι γεννημένο ένα παιδί, μπορεί να είναι αυτό που το, έτσι όπως τον έχει φτιάξει η φύση, και να είναι η σεξουαλική του ταυτότητα ή κάποια από τα χαρακτηριστικά του να μην είναι αυτό που λέμε το στερεότυπο αντρικό. Άρα έχει ξεκινάει με εσάς μια διαφορετικότητα. Ήταν τα χαρακτηριστικά σας έξω από το αντρικό στερεότυπο, διέφερε? Διέφεραν.
Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τα φυσικά χαρακτηριστικά. Μισό λεπτό για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Για να μιλάμε γενικά και να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν εννοούμε χαρακτηριστικά. Κύριε που μας μιλάτε στο τηλέφωνο, περιμένετε λίγο. Κρατήστε το ακουστικό σας για να ακούτε τι σας λέμε. Okay. Έτσι, γιατί η ερώτηση λοιπόν ήταν εάν υπάρχει κάποια διαφορετικότητα σε βιώματα. Και η απάντηση ήταν. Όχι, δεν ήταν αυτή η ερώτηση. Αυτό ρώτησε ο κύριος. Είπε, εγώ από 4 ετών νιώθω ένιωσα διαφορετικά. Ακριβώς. Και λέει για ποιο λόγο. Είχα κάποια βιώματα και η απάντηση είναι ότι 4 χρονών μπορεί να έχει κάποια βιώματα διαφορετικά, μπορεί και όχι. Εκείνος αλλά... ξέρει, δεν μπορεί να ρωτάει εμάς για τα βιώματά του. Άρα λοιπόν αυτό που εσείς εγώ μπορώ ξέρετε να απαντήσω... για τα βιώματά σας. Μπορεί να ήταν κάποιος από τους γονείς σας ομοφυλόφιλος. Δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν ήταν κανένας από τους γονείς μου. Φιλόφιλο. Άρα ρωτάτε γιατί και... το νιώσατε από τόσο νωρίς. Όχι, απλά αυτό που είναι στην ουσία η ερώτησή μου είναι ρητορική. Αυτό που ήθελα να σας πω... Όχι, αφήστε τις ρητορικές ερωτήσεις και μιλήστε μας λίγο πιο ρεαλιστικά. Καταρχήν εσείς το έχετε πει στους γονείς σας. Όπως εσείς. Μισό λεπτό μας ακούτε. Μισό λεπτό μας ακούτε. Ναι, κάνει κάποιες διακοπές. Ναι, ωραία. Λέω, στους γονείς σας το έχετε πει. Οι γονείς μου δεν μας πει. Δεν γνωρίζουν. Όχι. Για ποιο λόγο. Είναι πολύ απλός ο λόγος. Καταρχήν πιστεύω ότι ξέρουν. Έτσι. Ναι, εσείς γιατί δεν το συζητάτε ανοιχτά. Δεν τους το έχω πει ποτέ, διότι εκείνοι θα στενοχωριούνται για μένα και εγώ για εκείνους. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Μα. Και σε ποια ηλικία έγινε η πρώτη σας ερωτική επαφή. Στα 20. Με άνδρα. Στα 20. Στα 20. Δεν έχω πει ποτέ μου με γυναίκα. Μάλιστα. Και αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι όπως εσείς και όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι, ας το πούμε, straight, έτσι, ναι. Δεν μπορεί να πάει με έναν άλλον άντρα, γιατί δεν... Όπως εσείς δεν μπορείτε να πάτε με μια άλλη γυναίκα, γιατί είναι τελείως έξω από εσάς, έτσι ναι. Και για μας είναι τελείως έξω να πούμε με μια γυναίκα. Μάλιστα. Κατανοητό. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Μόνο κάτι άλλο, δώστε μου. Θέλω να απευθυνθώ στον πάτερ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μάξιμος. Μπράβο, στον πάτερ Μάξιμο και να του πω το εξής, ότι ο Χριστός στα λόγια του, στα δικά του λόγια όμως, δεν αναφέρεται πουθενά ούτε για ετερόφιλους, ούτε για ομοφιλόφιλους. Ούτε για άντρα, ούτε για γυναίκα. Αυτό που λέει είναι αγαπάτε αλλήλους. Προφανώς δεν θα γνωρίζετε για να το λέτε αυτό, έτσι ο Χριστός. Δεν μιλάω για τις πράξεις των Αποστόλων και τα λόγια τους, μιλάω καθαρά και μόνο για τα λόγια του Χριστού. Ναι. Στα λόγια του, Χριστού δεν είναι μόνο. Ποτέ. Πάμε για διαφημίσεις και θα γυρίσουμε αν θέλετε να συνεχίσετε. Έχουμε και πάρα πολλές γραμμές ακόμα. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει. Η κυρία Βάρβογλου στο διάλειμμα ακούγοντας την Καρολάιν, η οποία δήλωνε ότι δεν είχε καλή σχέση με τον άντρα της και μάλιστα έπαθε ένα τεράστιο σοκ διότι την εγκατέλειψε. Μια τεράστια απόρριψη. Ναι, με ένα μικρό παιδί. Με το που γεννήθηκε το παιδί της. Θέλατε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό για να προχωρήσω σε γραμμές και σε άλλες περιπτώσεις ανθρώπων. Ήθελα να πω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ κοινή περίπτωση και τη βλέπουμε γιατί μιλήσαμε προηγουμένως αν είναι βιολογικό ή αν είναι κάτι κοινωνικό. Και εδώ μπαίνει και ένα ψυχολογικό στοιχείο. Έχουμε πολλές μαρτυρίες λοιπόν γυναικών. Οι οποίες μας λένε ότι μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ άσχημη σχέση, έναν κατεστραμμένο γάμο, απόρριψη, κάτι σαν αυτό που έζησε λοιπόν η Καρολάιν, όταν λοιπόν βρεθεί στην διακριτική παρέα μιας γυναίκας, η οποία ξαφνικά της δίνει προσοχή, της δείχνει ενδιαφέρον, της σέβεται, της μιλάει όμορφα, της δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα, είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτή η στενή φιλία να εξελιχθεί στο επόμενο βήμα. Άρα λέτε ότι πολλές γυναίκες απογοητευμένες από τη συμπεριφορά ενός άντρα οδηγούνται στην ομοφιλοφιλία. Μπορεί να είναι μια επιλογή λοιπόν πολύ συνειδητή. Ναι. Όχι ότι το κάνει επίτηδες επειδή τη συνέβη αυτό, αλλά η ζωή ή ο ψυχικός της κόσμος την οδηγεί στο να επιλέξει κάτι τέτοιο. Η περίπτωση και στο βίντεο που ακολουθεί της Εύας, όπου στα 30 της χρόνια ανακαλύπτει την πραγματική της σεξουαλική ταυτότητα, θα την ακούσετε να λέει πώς το ανακοινώνει στους γονείς της, γίνεται ζευγάρι με την Τζόι και όλο αυτό προκύπτει ακριβώς γιατί ήταν απογοητευμένη από τον άντρα της. Δύο γυναίκες. Ένα ερωτικό σενάριο ζωής. Η επιλογή που άλλαξε τη ζωή τους. Ώστε είστε ζευγάρι. Πόσο καιρό? 3 χρόνια τώρα. 3 χρόνια ερωτευμένη αλήθεια. Ζείτε εδώ μαζί? Ναι, εδώ και 1 χρόνο. Το παρελθόν των δύο γυναικών φαντάζει, όπως εκείνες λένε, πολύ μακρινό από την πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα. Η Τζόι είναι δικηγόρος και υπήρξε παντρεμένη για 17 ολόκληρα χρόνια. Ο πρώην σύντροφός της, μάλιστα, ήταν ομοφυλόφιλος. Ήμουν παντρεμένη με έναν γκέι. Στα αλήθεια ήταν γκέι. Αν και δεν το ήξερε ότι το γνώριζα. Το φανταζόταν, αλλά δεν ήταν σίγουρος. Έτσι, όταν εγώ αποκαλύφθηκα, το ίδιο έκανε και εκείνος.
But he didn't like αλλά δεν του άρεσε. Είχε πρόβλημα με τον εαυτό του. Εγώ πέταξα και εκείνο άρχισε να ζηλεύει. Αυτό δεν είναι και τόσο συνήθιστο, ξέρετε. Το ανακάλυψα στη συνέχεια. Στην αρχή σκεφτόμουν, είμαι φρικιό, πώς μπορεί αυτό να συμβαίνει. Αλλά ανακάλυψα ότι τελικά δεν είναι και τόσο συνήθιστο. Ότι κάτι υπάρχει που υποσυνείδητα σε ελκύει, γιατί στην ουσία ποτέ πραγματικά κανείς από τους δύο δεν υπήρξε straight. Στα 30 της χρόνια, η Τζόι ανακαλύπτει μια άγνωστη πτυχή του εαυτού της. Συνειδητοποιεί ότι έλκεται από άτομα του ίδιου φύλου. Η Γερμανίδα σύντροφός της, η Εύα, είχε ζήσει για 6 χρόνια την εμπειρία της έγγαμης ζωής. Μετά από 6 χρόνια γάμου, ερωτεύτηκε για πρώτη φορά στη ζωή της μια γυναίκα. Ήμουν παντρεμένη για 6 χρόνια. Δουλεύαμε με τον άντρα μου στο εστιατόριο που είχαμε. Εκείνος μαγείρευε και εγώ ήμουν πίσω από το μπαρ. Κάποια στιγμή προσλάβαμε μια γυναίκα, η οποία συμπεριφερόταν περίεργα όταν βρισκόταν κοντά μου. Σιγά σιγά ανακαλύψαμε ότι είχαμε ερωτευτεί η μία την άλλη. Αναγκάστηκα να το πω στον σύζυγό μου. Στην αρχή έπαθε σοκ. Ήταν δύσκολο για αυτόν, αλλά συζητήσαμε πάρα πολύ. Και αποφασίσαμε να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Γνωρίζονται τυχαία και μετά από λίγους μήνες συνειδητοποιούν ότι έχουν ερωτευτεί. Είχα τότε μία ας πούμε σχέση με κάποια άλλη για λίγο. Η Εύα και η τότε σύντροφός μου ήταν γνωστές. Εκείνη με σύστησε στην Εύα. Άρχισα να πηγαίνω στο σπίτι της Εύας για καφέ. Μου άρεσε πολύ σαν παρέα. Είχαμε μία εκπληκτική χημεία μεταξύ μας. Ένιωσα πως βρήκα το άλλο μου μισό. Χαρακτηρίζουν την συνύπαρξή τους ως μία σχέση ζωής. Ενώ παράλληλα, η μία θαυμάζει και συμπληρώνει την άλλη. Η Εύα είναι δυνατή. Είναι πάντα στο πλευρό μου, γεγονός που μου δίνει έμπνευση για δημιουργία. Επειδή γράφω, είναι συγκλονιστικό το πώς με υποστηρίζει και με βοηθά. Πραγματικά μαζί της, γίνομαι ο πιο δημιουργικός άνθρωπος του κόσμου. Μένουν σε ένα αγροτόσπιτο σχεδόν παραμυθένιο. Η Τζόι εργάζεται ως σερβιτόρα σε κατάστημα της Ερεσού και τον χειμώνα ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων. Και η Εύα. Η Εύα εργάζεται ως μαγείρισα σε εστιατόριο της περιοχής. Δύο γυναίκες που είναι ζευγάρι, δύο γυναίκες που είναι μητέρα και κόρη, αλλά είναι και οι δύο ομοφιλόφιλες, η Τερέζα. Καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι. Έβλεπα το ζευγάρι η Τερέζα τώρα στο βίντεο και η μία είχε κοντά μαλλιά. Υπάρχει ένα στερεότυπο λίγο κι αυτό. Δεν ξέρω αν θα σας πω. Ποιο άντρα, ποια γυναίκα. Όχι, γιατί πρέπει να υπάρχει το κοντό μαλλί και το στυλ το πιο αντρικό, όχι το τόσο θηλυκό. Δεν υπάρχει. Σε μία από τις δύο. Δεν πρέπει τίποτα. Πώς τυχαίνει αυτό. Σύμπτωση. Αυτό τυχαίνει. Γιατί καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Δες και εκείνο το ζευγάρι. Θυμίσου το ζευγάρι που είδαμε στο βίντεο. Ναι, αλλά δεν νομίζω, πρέπει πάντα κάποιος να ξεχωρίζει, να κάνει λίγο τον άντρα. Όχι, γιατί... όχι, πώς δεν θα είναι. Γίνει διαφορετικά. Όχι, αλήθεια είμαι δεν αυτό είναι. Αυτό αποδεικνύει όμως η πραγματικότητα. Μα πώς το αποδεικνύει. Κοιτάξτε να δείτε. Η πραγματικότητα έτσι από όλα αυτά τα ζευγάρια που βλέπουμε... Όχι, εγώ δεν ήθελα να υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που είναι και οι δύο με μακριά μαλλιά. Είναι και οι δύο με κοντά μαλλιά. Είναι εξαιρέσεις αυτές. Ο κανόνας λέμε. Γιατί είναι ο κανόνας αυτός. Γιατί αυτό βλέπουμε στην πράξη. Μα τους έχουμε μετρήσει. Εμείς πάντως από την εμπειρία. Εγώ τώρα από την εμπειρία μου θέλω να πω. Καταλαβαίνω μια γυναίκα ότι μπορεί να είναι ομοφιλόφιλη καταρχήν από την όψη της. Δηλαδή, ντύνεται πιο ανδρικά, έχει κοντό. Όχι, δεν είναι κανόνας. Αλλά αυτό το βλέπω πολύ συχνά και γι' αυτό θέτω αυτή την απορία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Καταρχάς, δεν έχει γίνει ποτέ κάποια έρευνα που να πιάσει ένα μέρος πληθυσμού και να κάνει στατιστική. Πόσες ομοφιλόφιλες είναι με κοντό μαλλί και πόσες με μακρύ. Γιατί εγώ γνωρίζω και στην Ερεσό και στο εξωτερικό πολλά ζευγάρια. Δεν συμφωνείς δηλαδή ότι υπάρχει έτσι ένα πιο αντρικό στυλ. Όχι. Αυτό είναι πάλι που έρχεται από την κοινωνία. Κυρία Βάρβογλου, τι λέτε γι' αυτό. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Σίγουρα νομίζω ότι πολλές φορές το παρατηρούμε μπροστά μας. Τις έχει επηρεάσει σε κάτι, θέλουν κάτι να πούνε μέσα από αυτό. Να πούμε κάτι άλλο. Υπάρχει μια έρευνα. Που τι μας λέει αυτή η έρευνα. Τι? Ότι οι γυναίκες οι οποίες έγιναν ομοφιλόφιλες αργότερα στη ζωή τους έχουν μεγαλύτερα επίπεδα τεστοστερώνης, δηλαδή αντρικής ορμόνης στο αίμα τους ή είχαν τέτοια επίπεδα, υψηλότερα επίπεδα αντρικής ορμόνης όταν ήταν έμβρια στην
αγκαλιά της μαμάς του. Που σημαίνει λοιπόν το βιολογικό που λέμε. Παίζει και γι' αυτό ρόλο. Λέμε ότι παίζει κάποιον Μάλιστα. ρόλο στο ότι μπορεί να υπάρχει μια πιο ανθρωπευρεπής εμφάνιση. Ωραία. Δεν είναι ο κανόνας. Απαραίτητα. Καταλαβαίνουμε. Πάμε σε γραμμές. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Μιλήστε μας. Ναι. Θα ήθελα να πω, αφού δεν με ρωτάτε κάτι. Εγώ τι θέλετε να σας ρωτήσω. Για ποιο λόγο μας έχετε τηλεφωνήσει. Όχι, δεν θέλω να με ρωτήσετε κάτι. Πρέπει να πω όμως στο πατέρα Μάξιμο ή σε όποιους θέλουν να ακούσουν ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι πάντα επιλογή. Εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ. Ναι, όπως ο νεαρός... Εσείς καταρχήν είστε... Μιλήστε μας για τη δική σας ταυτότητα ερωτική. Ναι, εγώ είμαι. Τι είσαστε. Ομοφιλόφιλη. Μάλιστα. Και θέλετε, τι θέλετε να μας πείτε. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα επιλογή και ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με αυτό. Εγώ έχω πρόβλημα, για παράδειγμα. Δεν είναι επιλογή σας. Τι πρόβλημα νομίζω έχετε. Νομίζω ότι δεν ήταν επιλογή μου. Νομίζω πως έτσι γεννήθηκα. Όταν από 4 χρονών νιώθω ότι θέλω Μάλιστα. να είμαι ίδια με τα ξαδερφάκια μου τα αγόρια. Ναι. Ντύνεστε κι εσείς, έχετε κοντόμαλλι. Όχι. Έχετε αυτό που συζητούσαμε μόλις τώρα, έτσι ένα πιο άλλο στυλ, πιο ανδρικό, εμφανισιακά. Όχι. Οι γονείς σας το ξέρουν. Το ξέρει η μητέρα μου. Ναι. Πώς το αντιμετώπισε. Δεν θα έπρεπε να το ξέρει. Πώς το έχει αντιμετωπίσει. Δεν χαίρεται καθόλου. Δεν χαίρεται. Ναι, λυπάται πάρα πολύ. Σας αντιμετωπίζει ως ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δεν το συζητάμε συχνά. Mm-hmm. Όσες φορές το συζητήσαμε, μου έδειχνε ότι στεναχωριόταν. Mm-hmm. Πήγε σε κάποιους γιατρούς να τους ρωτήσει τι μπορεί να κάνει και τα λοιπά. Πήγε η ίδια σε ψυχολόγο, εννοείται, για να ρωτήσει πώς να αντιμετωπίσει αυτό που της είπατε. Πώς να σας φερθεί. Ναι, ναι, πώς να φερθεί και πώς να γίνει να με αλλάξει. Αν να σας αλλάξει. Τι της είπανε. Ναι. Ορίστε. Τι της είπανε, οι γιατροί, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, εκεί που απευθύνθηκε η μητέρα σας. Για να σας αλλάξει λοιπόν, τι της είπανε, τι συμβουλή της έδωσαν. Ναι, όλοι της είπανε αυτά που λέτε εσείς, ότι δηλαδή αυτό καλό θα είναι να μην το αγγίζουμε το θέμα. Είχατε εμπειρία με άνδρα στη ζωή σας ποτέ. Είχα, ναι, και δεν ενθουσιάστηκα. Και πόσο σύντομα αλλάξατε ή πέρασαν χρόνια. Κοίταξε, αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια ήσασταν... Παράλληλα, ήταν μια προσπάθεια, γιατί και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη καθόλου με αυτό. Με ποιο αυτό. Με αυτά τα συναισθήματά μου. Είμαι 30 χρονών και δεν έχω συμβιβαστεί. Δηλαδή, δεν περνάμε υπέροχα κι εμείς. Α, εξηγήστε είναι, μας βλέπετε, λίγο, γιατί εμάς μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε. Δρούζα, ότι περισσότεροι... Μισό λεπτό να μας εξηγήσει και μετά τα συμπεράσματά μας. Για πείτε μας εσείς που το βιώνετε. Τι εννοείτε. Εγώ, σε γενικές γραμμές, είμαι ένα δυστυχισμένο άτομο μέσα στην κοινωνία και μέσα στο σπίτι μου. Λέω συνεχώς ψέματα. Άρα είστε ευχαριστημένοι με την επιλογή σας. Χαίρεστε πολύ περισσότερο να ζείτε με μια γυναίκα, αυτό μας λέτε. Ακριβώς. Αλλά σας αντιμετωπίζουν το περιβάλλον και η κοινωνία δεν ευρύτερα. Συγγνώμη, δεν ακούσαμε εάν το περιβάλλον την αντιμετωπίζει την νέα αυτή γυναίκα με κάποιο προβληματικό τρόπο. Το είπε. Η ίδια λέει ότι η ίδια δεν έχει αποδεχτεί την ταυτότητά της. Άρα όταν δεν αποδεχόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό και δεν μπορούμε λοιπόν να υπερασπιστούμε τις επιλογές μας, τότε σαφώς δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει. Θέλετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό. Συμφωνώ. Άρα εσείς η ίδια δεν έχετε αποδεχθεί την επιλογή σας. Ντρέπεστε δηλαδή. Ή φοβάται. Είπατε και κάτι άλλο στην αρχή, απευθυνόμενο στην ταπεινότητά μου, ότι μερικές φορές δεν είναι επιλογή είτε του άνδρα είτε της γυναικός για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, αλλά είναι κάτι φυσικό, κάτι φυσιολογικό κλπ. Πάνω σε αυτό έχω να πω ταπεινά, έτσι, ότι αν δεχόμασταν κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα, οι ομοφυλόφιλοι, γεννιόνται και είναι κάτι πραγματικά αν γεννηθούν, αν γεννιόνται φυσικό και φυσιολογικό, δεν θα υπήρχε αντίστοιχα η θέση της Εκκλησίας και του Θεού στην Αγία Γραφή να λέει ότι αυτό όχι μόνο είναι αμάρτημα, αλλά ξεφεύγει από τα φυσιολογικά αμαρτήματα και πάει στα παραφύση και είναι καταδικασμένο. Τα λάβατε, δηλαδή, με τίποτα δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος να, κάτω από αυτό. Γιατί εάν μπορούσε να γεννηθεί, ο Θεός θα το έλειπε σαν κάτι φυσικό και θα το τιμωρούσε. Να σας ρωτήσω. Και εσείς πώς το εξηγείτε.
Πώς εξηγώ, είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ένας λόγος, να σας πω μερικούς λόγους. Ανάλογα που ζει ο καθένας, πώς μεγαλώνει, με τι βιώματα, πώς τον γαλουχούν οι γονείς του, αν είναι κοντά στο Θεό, αν έχει αξίες, αν έχει ιδανικά. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να φανεί λίγο περίεργο και αστείο είναι το τι τρώμε σήμερα. Σήμερα διοχετεύουν στροφές μας, όχι σε όλες, σε πάρα πολλές στροφές, όπως έχει υποθεί και έχει γραφεί έτσι. Μπορεί να μην έχει αποδειχτεί 100%, αλλά υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Λοιπόν, μέσα στις στροφές μας υπάρχουν ουσίες οι οποίες οθούν είτε τον άντρα είτε τη γυναίκα σε αυτό το θέμα. Πατέρα Μάξιμο, μια ανάσα. Λεπτό, ναι. Να αφήσουμε αυτό το κομμάτι λίγο και να πιάσουμε ένα λίγο πιο πρακτικό και χειροπιαστό κομμάτι. Ρωτήστε το οποίο είναι οι γονείς. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν με τους γονείς. Ρωτήστε τι. Πόσο λοιπόν σας έχουν αποδεχτεί, πώς τους το είπατε ένα. Τι είπανε όχι, ακριβώς, αυτό μην το ξαναρωτήσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Δεν το έχουν αποδεχθεί. Τώρα, η μητέρα της τρέχει σε γιατρούς και ρωτάει πώς να το αντιμετωπίσει. Η ίδια ντρέπεται. Έχει μπλοκάρει εσωτερικά. Αυτό έχει απαντηθεί. Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν στο κομμάτι του. Εσείς θα θέλετε καταρχήν να το πάμε αλλιώς. Εσείς θέλετε να γίνετε γονιός. Ακούτε, κυρία μου, στο τηλέφωνο. Ναι, ναι, σας ακούω. Δεν νομίζω πως θα ήθελα. Ο λόγος. Ο λόγος που δεν θα θέλατε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζετε. Να, θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα περισσότερα. Τι θα θέλατε να γίνει στη συνέχεια, αν μπορούσατε να λύσετε το εσωτερικό σας πρόβλημα, προσέξτε, όχι το σεξουαλικό πρόβλημα. Τι θα αυτές θέλατε να γίνει. Αυτές οι συζητήσεις νομίζω καλύτερα θα είναι να γίνουν όχι δημόσια, αλλά ίσως σε μια καθηδίαση κουβέντα. Για τους γονείς σας ισχύει καθόλου αν ήταν απόμακροι, αυστηροί, πολύ, υπάρχει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Ήτανε πολύ καλοί γονείς. Πολύ καλοί γονείς. Κάτι ωραία. Σημαντικό να λοιπόν, πω, κυρία Δρούζα. Δεν είχαμε ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να. Άρα είναι καθαρά να αποδεχτείτε την επιλογή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας αποχαιρετούμε. Κάτι σημαντικό να πω για να μην παρεξηγηθώ ναι, και εγώ. Γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Ότι η Εκκλησία δεν απορρίπτει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν τους καταδικάζει, πάει στο πύρητο εξώτερο. Όχι, το είπατε εκκλησία, και στην αρχή αυτό. Η Εκκλησία είναι καταδικάζει την αμαρτία, όχι το πρόσωπο. Το πρόσωπο το αγαπούμε, το αγκαλιάζουμε, το θεωρούμε αμαρτωλό όπως όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Έτσι, δηλαδή λιγότερο... έρχονται και εξομολογούνται και σας λένε ότι. Προσωπικά σε μένα όχι, γιατί εγώ δεν είμαι ιερέας για να εξομολογώ. Αλλά από ό,τι γνωρίζω από πολλούς γνωστούς μου πνευματικούς, ότι πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι πηγαίνουν και εξομολογούνται, βεβαίως. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Με ειδοποιούν ότι είσαι ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος, ο σύζυγος της Άννας της Βερούλη. Καλησπέρα, ναι, Νίκο. Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με την Άννα και βλέπουμε την εκπομπή σας με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαιρετίσματα και στην Ανούλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε καταρχήν ένα πολύ μεγάλο μπράβο που προσεγγίζετε ένα τέτοιο θέμα. Είμαστε και οι δύο εκπαιδευτικοί και είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά τις αγωνίες γονιών με φοβία, ίσως να το πω, με αγωνία του για το αν τα παιδιά τους ή όχι νομοφιλόφιλοι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να καταθέσω. Ναι. Και δηλώνουμε καταρχήν, εντάξει, είμαστε straight, είμαστε ένα παντρεμένο ζευγάρι. Αν το παιδί σας πει είμαι ομοφιλόφιλο, τι θα κάνετε? Εγώ αναπιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας τα πάντα με αγάπη. Αυτό δηλαδή που είπαν και όλοι οι προηγούμενοι και κυρίως οι ψυχολόγοι. Θα ξεκινήσω από μια εμπειρία προσωπική που είχαμε με ένα πάρα πολύ φίλο μας, ένα παιδί γεμάτο ταλέντα, το οποίο είχε δηλώσει από πολύ νωρίς στην οικογένειά του την ομοφιλόφιλος, από πολύ μικρή ηλικία, από 5 χρονών. Δεν τον αποδέχτηκε ποτέ η οικογένειά του. Τον γεμίσαν ενοχές, τον κάνανε να πιστεύει ότι ήταν παρήσακτος στον κόσμο γενικότερα. Με αποτέλεσμα στα 20 χρόνια να αυτοκτονήσει. Ένα παιδί που πιστεύω ότι είχε μέλλον στη ζωή μπροστά του. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να βάζουμε ταμπέλες σε ανθρώπους για πράγματα για τα οποία δεν ευθύνονται. Έχετε φίλους ομοφιλόφιλους? Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Και Νίκο, πιστεύω ότι ομοφιλόφιλοι. Σας παραπονιούνται ότι είναι περιθωριοποιημένοι ναι, ή ότι τους φέρονται. Και ζουν στο γυναίκες ομοφιλόφιλες που δεν τολμούν να το δηλώσουν. Και γυναίκες ομοφιλόφιλες και άντρες ομοφιλόφιλους. Και επειδή άκουσα πάρα πολλές φορές την ερώτηση, που έτσι μου φαινόταν και λιγάκι σαν ερώτηση, ας πούμε, τεκμήριο από την αντίθετη άποψη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι το κρύβουν, μα είναι ο φόβος που τους κάνει να το κρύψουν. Μα και τα παλιά χρόνια, θα ήθελα να μιλήσω προς τον πατέρα που μας ακούει εκεί. Όχι, μην πάμε στα παλιά. Μισό λεπτό, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Οι Χριστιανοί τα παλιά τα χρόνια εξασκούσαν ή τα καθήκοντά τους στα θρησκευτικά στις κατακόμβες, γιατί φοβόντουσαν να δηλώσουν ότι είναι Χριστιανοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνα κάτι κακό. Ναι. Εσύ τώρα, όσον αφορά την τεκνοποίηση, δεν να κάνουν τα παιδιά... Δεν φοβόντουσαν, όχι, είναι λάθος αυτό. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν ήθελα εγώ να υποθεί, γιατί πάλι θα βγούμε από το θέμα. Λοιπόν, είναι άλλο το θέμα μας, Νίκο μου, μη φεύγουμε. Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι είναι πολύ φυσιολογικό να μεγαλώσει ένα παιδί σε ένα ζευγάρι δύο γυναικών.
Ναι, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό αν έχει να του προσφέρει αγάπη. Νίκο, τι είναι αγάπη όμως. Και θεωρείς και φυσιολογικό να τεκνοποιήσει με έναν τεχνητό τρόπο που ούτως ή άλλως συμβαίνει. Μα δεν γίνεται και σε τρέχει το φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Έχω από λίγο ένα καταπληκτικό επιχείρημα από την ψυχολόγο δίπλα. Δεν νομίζω ότι είναι πιο φυσιολογικό να τεκνοποιεί μια γυναίκα στα 60 της όταν το παιδί στα 10 του θα την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, μπορεί να είναι 70 χρονών και να μυζεί, παρά ένα παιδί να μεγαλώσουμε σε μια οικογένεια δύο ανδρών, δύο γυναικών που θα έχουν να του προσφέρουν ζεστασιά και θα είναι πραγματικά συνειδητοποιημένο όταν θα θέλουν να το φέρουν στον κόσμο. Νίκο, μια ερώτηση από την κυρία Βάρβα. Μια πολύ σημαντική ερώτηση. Πώς λοιπόν έτσι, αφού είστε στην πρώτη γραμμή, στη γραμμή του πυρός, έχετε τους γονείς που έρχονται, είστε εκπαιδευτικός και εσείς και η σύζυγος, σας λένε το παιδί μου νομίζω έλκεται από άτομα του ιδίου φύλου. Τι λέτε σε αυτόν τον γονιό? Νομίζω είναι σημαντικό να πούμε. Επειδή έχω να κάνω κυρίως με πάρα πολύ μικρά παιδιά, γιατί είμαι δάσκαλο σε δημοτικό σχολείο, ακόμα οι γονείς δεν έχουν δει ή δεν έχουν εντοπίσει. Ναι, οπότε 4-5 ετών. Κι όμως. Πολλά παιδιά 4-5 ετών μας λένε οι ίδιοι οι τηλεθεατές από μικροί νιώθουν τη διαφορετικότητα και φαίνεται αυτή η διαφορετικότητα. Πραγματικά φαίνεται από κάποια άλλα πράγματα. Από τις συνήθειές τους, από τις παρέες τους, από τα παιχνίδια τους, από τις εκφράσεις τους. Μάλιστα. Νίκο, με όλο το σεβασμό. Ναι. Τελευταία ερώτηση, γιατί θέλω να προχωρήσω στις γραμμές. Με όλο το σεβασμό αυτό και στο πρόσωπό σου και σε όλα αυτά που είπες. Ξεκίνησε με την αρχή λέγοντας ότι πρέπει να έχουμε αγάπη. Η αγάπη είναι η πεπτουσία της πιστεώνου και του χριστιανισμού. Καμία αντίρρηση. Αλλά πρέπει να είναι συνδεδεμένη η αλήθεια και ενωμένη έτσι με την, η αγάπη με την αλήθεια. Διότι, ένα παράδειγμα, εάν ένας γιατρός δει έναν άρρωστο και δει ότι είναι πραγματικά άρρωστος. Όχι, ένα λεπτό, να πω κάτι για να καταθέσει. Καταλάβει τι θέλω να πω. Εάν ένας γιατρός δει έναν άρρωστο και διαπιστώσει ή κάνει διάγνωση μια ασθένεια ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει να πεθάνει, είναι αγάπη να του κρύψει την ασθένεια? Δεν πρέπει να το θεραπεύσει. Όχι, η αγάπη, αλλιώς την εξηγείς εσύ και την ερμηνεύεις και αλλιώς. Η αγάπη είναι συνδεδεμένη με την αλήθεια. Όταν έχουμε απέναντί μας έναν άρρωστο, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Δεν είναι λοιπόν αγάπη. Διότι εάν. Δεν πρέπει να πω κάτι, νομίζω θα σας καλύψω με αυτό. Για πείτε μου. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι θα πρέπει εγώ να απολογηθώ γιατί με γεννήθηκα μελαχρινός? Θα πρέπει να απολογηθώ γιατί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όποιος. Μα εάν, αυτό είπα προηγουμένως, ότι αν μπορούσε κάποιος να γεννηθεί και ήταν κατά πάντα φυσικό, ο Θεός δεν θα έλεγε, δεν θα τιμωρούσε τους ομοφιλόφιλους, λέγοντας ότι το λέγει η Αγία Γραφή. Μα η Αγία Γραφή έχει γραφτεί από άνδρες. Εμείς, κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε στην Αγία Γραφή, αν εσείς δεν πιστεύετε, είναι δικαίωμα σας, είναι πολύ σοβαστό. Να σας πω κάτι, άμα ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, με όλο το σεβασμό, όλες τις ελληνικές οικογένειες, κανένας, φαντάζομαι, γονιός, δεν θα παρακαλούσε το παιδί του, ας πούμε, να πάει να γίνει μοναχός ή μοναχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιλογή ενός ανθρώπου το να πάει να κλειστεί σε ένα μοναστήρι είναι κατακριτέα. Το ότι έχετε αποφασίσει στην Εκκλησία οι αρχιμανδρίτες ή περισσότερο ανώτεροι από εσάς να είναι άγαμοι, που επίσης αυτό το πράγμα δεν προάγει την οικογένεια και την τεκνοπία, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Μα κοιτάξτε, αν θέλετε, εγώ το θεωρώ περισσότερο. Μπλέκετε ανώμοια πράγματα και συγκρίνετε ανώμοια πράγματα. Γιατί? Βάζετε το μοναχισμό με την ομοφιλοφιλία. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σας βάζω την επιλογή του κάθε ανθρώπου. Η επιλογή του να γίνω μοναχός, η επιλογή του να γίνω οποιοδήποτε μοναχός, δεν είναι εφάμαρτο, δεν είναι κακό. Αντιθέτως, είναι και κάτι το οποίο ξεφεύγει από τη φύση, πάει στο υπερφύση. Ενώ η επιλογή του να γίνει κάποιος ομοφιλόφιλος, έτσι, προσκούρει απάνω στον νόμο του Θεού. Εάν εσείς δεν θέλετε να πιστεύετε στον λόγο του Θεού και στην Αγία Γραφή, είναι δικαίωμά σας, κατά πάντα σεβαστό. Εάν πιστεύετε λοιπόν, πρέπει να δεχτείτε τον λόγο του. Διαφορετικά, τι κάνουμε? Η Άννα Βερούλη είναι γνωστή για τη θρησκευτική της πίστη, με το τάμα που είχε κάνει. Από συζήτηση κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι η βάση στην οποία στηριζόμαστε είναι διαφορετική και εκεί να το κλείσουμε για να μην κουράσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι επιλογή και από τη στιγμή που δεν είναι επιλογή οφείλουμε να δείξουμε σεβαστιά και Συγγνώμη, αυτό ποιος το αποφασίζει? Συγγνώμη, Νίκο, αυτό ποιος το αποφασίζει? Εσύ, εγώ, η κυρία Δρούζα, όλοι εδώ πέρα ή ο νόμος του Θεού? Άφησε να γίνει ερώτηση για να απαντήσεις. Να γίνει ερώτηση για να απαντήσεις. Ποιος το αποφασίζει αν είναι σωστό ή λάθος, κακό ή εφάμαρτο? Εσύ, εγώ, η κυρία Δρούζα ή όλοι μας εδώ ή ο Θεός? Ο καθένας. Ο Θεός δεν παίζει κανένα ρόλο? Ο Θεός το τι λέει δεν έχει καμία σημασία? Ακούστε να δείτε, η αλήθεια όπως λέτε και αφού πρεζέψετε την αλήθεια είναι αυτό που ζούμε όλοι μας κάθε μέρα και το Θεό. Εγώ άλλο σας ρωτάω, δεν μου απαντάτε. Ο Θεός έχει λόγο σε αυτό το θέμα ή δεν έχει? Ο Θεός έχει λόγο μέσα στη δική μου ψυχή. Ωραία. Ψυχή ο λόγος του Θεού πράγμα, λοιπόν. Αυτό οφείλω να καταθέσω. Ο λόγος λοιπόν του Θεού που είναι. Ψυχή, μα δεν μπορεί ο καθένας να βγάζει ένα καινούριο.
νόμο και μια καινούργια θρησκεία. Και μια καινούργια γραφή. Ο καθένας μες στη ψυχή του μπορεί να πιστεύει και να γράφει ό,τι θέλει και να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια καινούργια θρησκεία ο καθένας μας. Η θρησκεία, έτσι, η πίστη μας υπάρχει με την Αγία Γραφή. Αυτό πιστεύουμε. Αν εγώ βγω και πω κάτι διαφορετικό, βγάζω μια καινούργια θρησκεία, μια καινούργια πίστη, με τα πιστεύω τα δικά μου, με τα πιστεύω του Νίκου, με τα πιστεύω του καθενός. Μου επιτρέπετε να πω κάτι τελευταίο. Ναι, Νίκο μου, για. Ως δάσκαλοι και ως εκκλησία θα έπρεπε, νομίζω, να αγκαλιάσουμε με περισσότερη κατανόηση όλο τον κόσμο και τα νέα παιδιά. Συμφωνούμε σε αυτό, βεβαίω. Απέναντι να του πυροβολούμε. Να του πυροβολούμε. Το είπα προηγουμένω, δεν το άκουσα, ότι αγαπάμε όλου. Σα πολύ προσοχή. Είπα λοιπόν ότι αγαπάμε. Με αυτό που λέτε αρχικά. Μα αγαπάμε το πρόσωπο, έτσι κατηγορούμε την αμαρτία. Την αμαρτία στη λιτέχνη. Νίκο, για μην είναι λίγο στη γραμμή μας. Ναι, θέλω να βγάλουμε και μια άλλη γραμμή που μου λένε ότι είναι η αντίθετη άποψη. Καλησπέρα σας. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, κυρία Μίλια. Ακούτε τον κύριο Μιχαλόπουλο τι λέει. Ναι. Ναι. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής στην εκπομπή. Και θέλω ότι εάν αυτό είναι φυσιολογικό και εφόσον εμείς είμαστε δημιουργήματα της φύσεως, ερχόμαστε να πάμε ενάντια στη φύση. Όσο για τον κύριο Μιχαλόπουλο, λέει ότι εντάξει, δεν μπορεί να έχει παιδί και να πηγαίνει το παιδί σχολείο και να λέει τι, ότι από εδώ ο πατέρας μου είναι η Μαρία και η μάνα μου είναι η Ελένη. Δεν θα γίνει κομπλεξικό το παιδί αυτό. Μα δεν λένε καταρχήν αυτό. Καταλάβατε ποια ερωτήματα έχει ο κόσμος όλο στο τηλεφωνικό κέντρο. Μα τα ακούτε, κυρία Βάρβοβλη. Ακούω και βλέπω λοιπόν ότι πρέπει να πούμε κάτι πολύ βασικό. Δεν λέει ποτέ κανένας στο παιδί του, από εδώ είναι ο πατέρας σου η Μαρία και από εδώ είναι η μητέρα σου, ξέρω εγώ, η Ελένη. Αλίμονο. Το παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια, όπως και πολλές φορές όταν μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε μια οικογένεια με δύο ανθρώπους. Πολλές φορές επιλέγουν οι γυναίκες που είναι μαζί στη συντροφική του ζωή να πούνε ότι μεγαλώνεις με δύο μαμάδες. Άλλοτε λένε μεγαλώνεις με τη μαμά και τη θεία ή τη μαμά και την ονά. Πώς το ακούτε αυτό, μισό λεπτό για να μιλήσει λίγο και ο κόσμος. Μισό λεπτό. Κύριε, μας ακούτε. Αυτό πώς το βλέπετε, πώς θα. Το παιδί αυτό, όταν και εσύ και το νέα, θα τα παιδιά. Επειδή θα είναι διαφορετικό από τα άλλα, θα του λείπει δηλαδή ο πατέρας. Άμα το μεγαλώσει πόσες φορές, κύριε. Και το ακούει η κοινωνία και λέει ότι είναι σωστό και είναι επιλογή. Τι επιλογή, έτσι. Νίκο, βλέπεις ότι είναι μια. Όχι, δεν είναι αυτό. Να μην μπαίνω πάνω στις φωνές των άλλων, σας ακούμε πολύ προσοχή. Και θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, η κοινωνία και πάλι θα το κρίνει. Και ποιος τη φτιάχνει την κοινωνία, τη φτιάχνουμε εμείς. Όχι, και εμείς είμαστε δημιουργήματα της φύσεως. Εμείς θα έχουμε πάντα κοντά στην αμαρτία και την ταμπέλα. Και σας λέω και κάτι άλλο. Θα είναι καλύτερο λοιπόν να πει από εδώ ο πατέρας μου με θύστακα που έχει άλλα 14 παιδιά που δεν μπορεί να τα χρέψει. Και από εδώ η μητέρα μου, η οποία δεν ξέρω και εγώ τι άλλη δουλειά κάνει. Μα γιατί πρέπει να πηγαίνουμε πάντα στα άκρα, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Γιατί δηλαδή πρέπει. Τι είναι καλύτερο, να σκοτώσω 100 ανθρώπους ή να σκοτώσω 2 ανθρώπους. Δηλαδή μεταξύ των 100 και των 2 φυσικά πρέπει να διαλέγω το 2. Αλλά δεν διαλέγουμε, δεν πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή επειδή υπάρχουν. Μα εσείς μου λέτε ότι τι είναι καλύτερο, να πούμε ότι ο πατέρας μου είναι μεθύστηκας ή να πούμε ότι είναι ομοφυλόφιλο μόνος του. Ούτε το ένα είναι καλό, ούτε και το άλλο είναι καλό. Πατέρα Μάξιμα, δώστε τους χρόνο γιατί είναι 2 τηλεφωνικές γραμμές και δεν μπορούν να συνδυαστούν. Κανένα δεν είναι καλό, ούτε και το ένα ούτε και το άλλο. Νίκο, σου μιλάει ο κύριος στην άλλη γραμμή. Ναι, συγγνώμη. Θέλω να πω το εξής. Εσείς το βρίσκετε σωστά. Σωστό τι θα πει σωστό. Σωστό θα πει κάτι το λογικό, κάτι το οποίο στέκεται η κοινωνία. Τι θα πει λογικό και τι θα πει βολεύει και τι θα πει πηγαίνει μαζί με την κοινωνία. Ωραία, πάμε παραπέρα τώρα. Αυτό εσείς τι θέλετε ότι είστε δημιούργημα της φύσεως. Οτιδήποτε. Απάντησε μου, κύριε Νίκο. Πιστεύετε ότι είστε δημιούργημα της φύσεως. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Πιστεύετε ότι είστε δημιούργημα της φύσεως. Μα βεβαίως. Ακούσαμε στις θρησκείες, γιατί ορισμένοι πιστεύουν στις θρησκείες. Εγώ πιστεύω στις θρησκείες. Εσείς τώρα πιστεύετε σε θρησκεία ή στη φύση. Πιστεύω και στα δύο. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόντρα στο άλλο. Πιστεύετε λοιπόν ότι είμαστε δημιούργημα της φύσεως. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Πιστεύετε ότι είμαστε δημιούργημα της φύσεως. Της φύσεως και του Θεού σας απαντάω. Μπράβο. Αφού λοιπόν η φύση έχει κάνει άντρα και γυναίκα, πώς πάμε να καταστρατηγήσουμε τη φύση εμείς. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε εκεί, μας έκανε η φύση. Πρόκειται να αποδημιουργήσουμε τη φύση. Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πρόσφατα έβλεπα ένα το λέει πολύ απλά, αλλά πολύ γλαφυρά. Να αποδογυρίζετε τη φύση. Ναι, πρόσφατα άκουγα ένα ντοκιμαντέρ, λοιπόν. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Άκουγα ένα ντοκιμαντέρ, κύριε Τίφε. Δεν θα δώσω μια απάντηση. Δώσε μια απάντηση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω κιόλα. Όχι, να μην απαντήσω. Όχι, να μην απαντήσω. Όχι, να μην απαντήσω. Δεν σας ακούω, ζητώ συγγνώμη. Θα μου δώσετε μια απάντηση στην ερώτηση. Όχι να ξεφεύγετε σαν τους πολιτικούς να πηγαίνετε αλλού τη συζήτηση. Δώστε μου συγκεκριμένη απάντηση. Είμαστε δημιουργήματα της φύσεως. Δεν με αφήνετε. Πάμε να καταστρέψουμε τη φύση. Κύριε, αφήστε τον κύριο Μιχαλόπουλο να σας απαντήσει. Πρόσφατα λοιπόν έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση που έλεγε για πάρα πολλά ζώα στη φύση, πάρα πολλά τα περισσότερα, τα οποία είναι επίσης δημιουργήματα βεβαίως της φύσης και τα οποία έχουν ομοφυλοφιλικές τάσεις. Όχι, αυτό δεν είναι ανακριβές. Αυτό είναι ακριβές. Είναι ανακριβές. Ουδέποτε τα ζώα υπήρξαν, είχαν τέτοιες τάσεις. Στα χρόνια μας, τώρα γιατί πρέπει να πάμε στα ζώα και να μείνουμε στα ανθρώπινα όντα. Να πούμε για τα ανθρώπινα. Είναι απλό, κυρία Δρούζα, είναι απλό. Για να υποστηρίξουμε όλα αυτά τα άτομα ότι είναι κάτι φυσικό και φυσιολογικό. Ναι, ότι έρχεται από τη φύση και έχει προκύψει και τα ζώα. Τα ζώα μας ουδέποτε στο παρελθόν ήταν κάτι τέτοιο. Τώρα στην εποχή μας, συγγνώμη μισό λεπτό κύριε Τερέζα μου, μετά στην εποχή μας, με τις κατάλληλες συνθήκες, με την εκπαίδευση των συγκεκριμένων αυτών ανθρώπων και με τα φάρμακα που τους δίνουν, βεβαίως και αυτά έχουν εκτροχιαστεί και με κάνουν αυτά τα πράγματα. Των ανθρώπων άλλαξε σεξουαλική προσωπική προσανατολική. Βεβαίως, δεν είναι ζώο. Δεν εκπαιδεύονται τα ζώα. Ας μην μιλήσουμε άλλο γι' αυτό. Τα ζώα δεν εκπαιδεύονται. Εγώ στον κύριο που... Μισό λεπτό, Νίκο, μισό λεπτάκι μόνο. Ο κύριος ο άλλος είναι στη γραμμή, μας ακούει. Εσείς έχετε παιδιά? Όχι, δεν έχω παιδιά. Α, δεν έχετε παιδιά. Όχι. Παντρευτήκατε? Βεβαίως. Γυναίκα? Ναι, γυναίκα, ναι, δεν έκανε. Αστείο ήταν αυτό. Αυτό ήταν. Δεν έκανε παιδιά, γυναίκα. Άτυχο αστιάκι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν το παιδί σας, αν είχατε κάνει παιδί και σας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι ήταν αυτή η επιλογή του, εσείς τι θα κάνατε? Κυρία Δρούζα, εγώ το δέχομαι αυτό σαν ανομαλία της φύσεως και σαν ανομαλία το συζητάω. Μάλιστα. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ. Εδώ κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, κύριε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τις δύο γραμμές. Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Και την Άννα, παρότι δεν την άκουσα, αλλά θα πρέπει, αν είναι να θα μιλήσουμε, μήπως προχωρήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, να μπορούμε να μιλάμε με έναν τρόπο πολύ πιο εύκολο. Ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα είναι, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε εδώ πέρα τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, γιατί μπορεί κάποια πράγματα να ξεφεύγουν από εμάς τους, αν θέλετε, έτσι απλούς ανθρώπους. Εγώ θα πω ένα άλλο παράδειγμα όμως. Το θέμα δεν είναι εάν είναι φυσικό, δεν είναι φυσιολογικό, τι είναι. Το θέμα είναι, έχουμε ένα ζήτημα, το οποίο έχουμε, καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε στην κοινωνία που ζούμε. Χωρίς να ξέρουμε τι είναι ορθό και τι είναι λάθος. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσει τη σκέψη τη. Μα δεν αφήνεται. Όχι, αφήστε την ολοκληρώσει. Πριν από μερικά χρόνια, λοιπόν, ξέρετε, τα παιδάκια στο σχολείο, και ο καθένας εκπαιδευτικός μπορεί να σας το πει αυτό, έτρωγαν μαύρο ξύλο επειδή χρησιμοποιούσαν το αριστερό χέρι, το οποίο είναι το κακό του χέρι. Έτρωγαν λοιπόν ξύλο για να γίνουν δεξιόχειρες. Κάποιοι από αυτά έγιναν, κάποιοι δεν έγιναν, αφήστε το αυτό. Τώρα ξέρουμε όμως ότι είτε είσαι αριστερόχειρας, είτε είσαι δεξιόχειρας, είσαι πλάσμα της φύσης, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Έτσι σε έκανε η φύση. Και βγήκαν και ψαλίδια για αριστερόχειρες. Κατανοητή η θέση σας. Αντίστοιχα λοιπόν. Πρέπει να πάω για διαφημίσεις. Μόλις γυρίσουμε θα ολοκληρώσετε. Θα φέρω ένα καράζνι. Και έχουμε ένα καλάζνι φόκο να σας σκοτώσω όλους εδώ πέρα και είμαι λάθος της φύσης. Έτσι με έκανε η φύση, να σας σκοτώνω όλους, κυρία Δρούζα. Θα πάμε να δούμε. Μάλλον, συγγνώμη, αφού γυρίσουμε, θέλω να δούμε και ένα βίντεο. Μισό λεπτό. Ξεχαστείτε λίγο ότι πάμε για διαφημίσεις. Μόλις γυρίσουμε ένα βίντεο που μας δείχνει την Σάρα, μια γυναίκα που έχει και σωματική αναπηρία και παρόλα αυτά δεν εμποδίστηκε να διεκδικήσει το δικαίωμά της στον έρωτα. Απολαμβάνει τη ζωή της στο πλευρό της συντρόφου της, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Γεννήθηκε ανάπηρη.
Ένα κορίτσι που μεγάλωσε δημιουργώντας τον δικό του κόσμο, τον οποίο στόλισε με χρώματα ξεχωριστά. Στα 17 της χρόνια ανακαλύπτει τη μαγεία του ερωτικού συναισθήματος στο πρόσωπο μιας γυναίκας. Η ζωή της ξαφνικά αλλάζει. Όταν ήμουν περίπου 17, όταν ήμουν μικρή, οι φίλες μου κοιτούσαν στους καταλόγους με τα εσώρουχα τους άνδρες, ενώ εγώ τις γυναίκες. Το αναπηρικό καροτσάκι δεν στάθηκε εμπόδιο για εκείνη στην καθημερινότητά της. Σήμερα δηλώνει ευτυχισμένη στο πλευρό της συντρόφου της. Η μητέρα και ο πατριός της την στήριξαν από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Σάρα, η μητέρα της ένιωσε ανακούφιση όταν έμαθε ότι είναι ομοφιλόφιλη, καθώς πιστεύει ότι μια γυναίκα θα την φροντίσει καλύτερα από ότι ένας άντρας. Η μητέρα μου είναι περισσότερο χαρούμενη παρά στενοχωρημένη. Της αρέσει που είμαι διαφορετική, με υποστηρίζει και είναι το μικρό μας μυστικό. Αυτό απέχει ίσως πολύ από την ελληνική νοοτροπία. Εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί θα πρέπει εδώ να ολοκληρώσουμε. Θα διακόψουμε δηλαδή ουσιαστικά γιατί δεν είχαμε ολοκληρώσει, αλλά μάλλον θα επανέλθουμε έτσι, με το συγκεκριμένο θέμα γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά τηλέφωνα και κόσμος που ακόμη ήθελε να παρέμβει, ίσως και κάποιοι άλλοι που θα θέλετε να είστε εδώ ζωντανά στο στούντιο σε μια επόμενη φάση του ιδίου θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Και εμείς. Και εμείς. Τερέζα, όχι. Λέμε γεια. Δυστυχώς. Γιατί απλώς για το ότι... Όχι, γιατί ό,τι και να πεις θα ανοίξει μια συζήτηση, όχι, οπότε καλύτερα... δεν είναι ερώτηση και δεν είναι... απλώς ενημέρωση είναι. Τι θες, κορίτσι. Για σε περίπτωση που ο κόσμος θέλει να βρει περισσότερες πληροφορίες... Άστο, όχι, δεν θα ήθελα τώρα. Άστο, θα το συζητήσουμε. Ο κόσμος όπου θέλει να βρει πληροφορίες ξέρει που τις βρίσκει. Λοιπόν, όχι, δεν δίνουμε τώρα συγκεκριμένο site. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Travel Market που μας βοηθάει και μεταφέρουμε όλους τους ανθρώπους και έρχονται κοντά μας για να δηλώσουν και να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας. Καλό απόγευμα, αύριο και πάλι, 5 παρατέταρτο, κοντά σας. Έχουμε βεβαίως αύριο μια ξεχωριστή εκπομπή, ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Παράβα, θα είναι κοντά μας, ζωντανά, με πολλούς αγαπημένους του ανθρώπους, από τον κινηματογράφο και από τη ζωή του. Σας περιμένουμε αύριο, όπως κάθε μέρα, 5 παρατέταρτο. Καλό βράδυ. Μεγάλο το όνομά σου, Παναγιά μου. Σε ευχαριστώ. Ο Σταύρος Παράβας σε μια εξομολόγηση ψυχής στην Άννα Δρούζα. Τα παιδικά χρόνια, το θέατρο, η καριέρα, η οικογένεια, ο πρόωρος χαμός του γιού του. Η περιπέτεια με την υγεία του και η δύσκολη μάχη που κέρδισε. Ένα μήνυμα ζωής. Παρασκευή στις 5 παρατέταρτο στον Μπορώ.